Έμα Τζόνι και Τζόνι τώρα. Πρέπει να πει στον ηχολήπτη να μπαίνει κατευθείαν με. Κάνει πάρα πολλέ ώρε που θέλει. Έτσι, όπω να το πει στον ηχολήπτη να το ξέρει. Τζόνι και Τζόνι, Τζόνι, Τζόνι. Τι Τζόνι, Τζόνι. Τζόνι, Τζόνι. Πώ φτιάξαμε αυτό, φίλε, δεν έχω φέρει την playlist που έπρεπε. Black Label. Αύριο θα την έχω έτοιμη, ναι. Αύριο θα τη φτιάξω και φέρω, φίλε. Μην ξεχάσει. Τη φτιάξω αυτή την playlist να έχουμε εδώ πέρα να είμαστε τίμοι. Πάρουμε εντάξει. Ο Ρενέστο, α πω τη μούρη. Πώ θα βυθισούν. Εύχεται σε οροθετικές. Μπολ, νες, μπολ. Ναι. Κόκκινες δεσποινίδες, εύχεται. Τι ματσάρα γίνεται αυτό, φίλε. Θύρα 13 που δίκασε χθες τον Δημήτρη Λιανακόπουλο. Δεν ξέρω, είναι πολύ χωρισμένη η θύρα 13. Η μισή είναι αυτά, η άλλη μισή είναι κάτι άλλο. Α, δεν εντάσσονται όλοι σε μία... Δεν έχω καταλάβει, να σου πω την αλήθεια. Δεν έχω καταλάβει. Δεν έχω καταλάβει. Μάλιστα. Υπάρχει πάντως μια κοντελίτσα στον Παναθηναϊκό. Κοντελίτσα, κόντρα τη λες. Ναι, ρε. Παύλε Δημήτρη λέγανε ότι. Καλά. Ναι, τέλος πάντων. Και οι οργανωμένοι του Άρη πήραν θέση για τον NDP. Γιατί? Ότι σεβόμαστε τον Παύλο και αναφέραμε μια ιστορία που δεν την ξέραν πολύ, είναι η αλήθεια. Γιατί δεν ήταν ανακοίνωση, γιατί με ποια αφορμή βγήκε ανακοίνωση. Γιατί είχε ανεβάσει εκείνο το story με το Φασούλα και τον Άρη. Αν είναι δυνατόν. Ναι. Πώς το είχε κάνει αυτό. Πού είναι ο Σμιθ, Νίκο? Ο Σμιθ στην Αμερική, ρε φιλαντίο. Να. Στα τέτοια του, δεν το νοιάζει. Πού είναι το Φασούλα και τον Άρη, δεν μπορώ να καταλάβω. Ούτε εγώ. Τι σχέση μπορεί να έχει ο Φασούλα με τον Άρη. Πραγματικά καμία. Ποτέ δεν είχε. Φασούλα με μια ομάδα τη πόλη. Στον ΠΑΟΚ, έπαιξε στο Ολυμπιακό. Άναγες. Δεν είχε και σχέση με τον Άρη ποτέ. Και στο Δήμο Πειραιά που ήταν δήμαρχο. Σωστά. Τελειώσαμε. Απλά πράγματα. Απλά είχε μια ιστορία στα αυτιά του DPG, μάλλον γι' αυτό, έβαλα αυτό το story. Πάντως, δεν ξέρω εγώ τώρα τι παίζει. Πάντω ρε φίλε, όμω δηλαδή, ο Παύλο απολαμβάνει το σεβασμό όλων. Δηλαδή, πάρα πολύ ωραίο. Με τον θάνατο του. Καλά, εντάξει, όταν ζούσε, τα άκουγε λίγο, γιατί και αυτό εντάξει δεν ήταν κανένα άγιο. Τα έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει. Για την αγάπη του. Ο Δημήτρης, φίλε, τι να κάνουμε. Είναι αμφιλεγόμενο. Για την αγάπη του προ την ομάδα. Ο Δημήτρης είναι. Τι να κάνουμε. Ποιο ήταν και υπεύθυνο. Love to hate, love to hate. Στο εμπορικό τμήμα του Παναθηναϊκού. Ναι, οκ. Okay. Που κοίταζε το βιογραφικό του λίγο χθε. Σεβασμό, έτσι, γιατί μπορεί να ακούει κάποιο ενδεχομένω. Σεβασμό πάντα περιόριζε προ το DPG 7000. Εντάξει, δεν θέλω να προσβάλλουμε την. Δεν σου περνάει αδιάφορο το DPG 7000. Όχι, ποτέ. Εγώ το ακολουθώ στο social media και στέλνω. Ναι. Δεν σου περνάει αδιάφορο. Απλά είναι ρε παιδί μου κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που ήταν ο πατέρας του και ο θείος του. 100%. Εντάξει. Διαφορετικό. Και περιμένω να δω με μεγάλη υπομονησία την ταινία στην οποία θα πρωταγωνιστεί ο Δάνης Κατρανίδης και θα κάνει τον Παύλο Γιαννακόπουλο. Και ο άλλος ο Κύριος από το Κόκκινο Ποτάμι που θα κάνει τον DPG 7000. Τώρα που πες ταινία, ρε φίλε. Ναι. Και μια και τα λέμε εδώ πέρα έτσι χαλαρά. Εγώ και εσύ. Ναι, το βράδυ που λες. Όπα. Έβλεπα λίγο Champions League, να σου πω την αλήθεια. Έκανα το λάθος και έβλεπα τη Φύρα, το Ατλέτικο Λίβερπουλ. Ξέρεις πλέον, εγώ επειδή έχω κολλήσει με τα πασχετικά, το ποδόσφαιρο το βαριέμαι πάρα πολύ. Δηλαδή, αν δεν είναι η ομάδα μου, ναι. Ξύνω, δεν με παίζουμε το κινητό. Δηλαδή, βλέπω κανένα τρίλεπτο, δεν μπορώ να βαριέμαι. Λοιπόν, χθες το Ατλέτικο Λίβερπουλ δεν ήταν κακό παιχνίδι, δεν μπορώ να πω. Αλλά σε κάποια φάση, κάπου στο 60-65, άρχισα να ξύνομαι, δεν μπορώ να βαριόμουν, α πούμε. Δεν με έψινε. Και πώς κάνω λίγο μια γύρα να δω τι παίζει, βλέπω ότι 25 στο Star χθες είχε το έτερο εγώ το οποίο δεν το είχα δει. Αρκεί θέλω να το δω. Δεν το είχα δει. Ναι, ρε φίλε, νόμιζα ότι το έχει δει και θα μπορούσα να κάνω κουβέντα. Είδα τη διαφήμιση ενώ ψιλοέβρεπα λίγο Masterchef και λέω θα θέλω να κάτσω να το δω γιατί. Ναι, το Star τώρα θα δείξει τη σειρά. Τη σειρά. Και επειδή θα δείξει τη σειρά ναι. Που έπαιξε πέρσι στην Κοσμοτέ, έδειξε και την ταινία την οποία εγώ δεν την είχα δει. Και πιάστηκα με κάτι άλλο μετά και το ξέχασα. Καλή. Καταπληκτική. Έλα. Πάρα πολύ καλή ταινία. Πράτη πολύ υψηλό επίπεδο κινηματογράφο για Ελλάδα. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι η ταινία αυτή είχε αποσυρθεί από σκηνογράφους τότε. Γιατί αν θυμάσαι είχε γίνει ένα έγκλημα που λέγεται αυτός που το έκανε στην Κύπρο. Πήρε την ιδέα από την ταινία στην Κύπρο, και αποσύρθηκε στην Κύπρο, ναι. Αλλά ήταν πραγματικά καταπληκτική ταινία. Και για... Εντάξει, εγώ έχω λίγο μια λόξα με τα εγκλήματα τέτοια ναι. Αστυνομικά και τέτοια και βιβλία και ταινίες. Νομίζω ότι αυτά μου αρέσουν πολύ απ' όλα ναι. Δηλαδή τόσο Χάρι Χόλε έχουμε διαβάσει, κατάλαβες. Δηλαδή όσο να είναι έχουμε μια ιδέα. Ορίστε. Χάρι Χόλε, ρε φίλε. Γιουν Έσμπερ, φίλε. Α! Ναι, κατάλαβες. Τον έχουμε ξεφυλίσει, ας πούμε. Τον έχουμε. Ήταν πάρα πολύ καλή ταινία, φίλε. Και ήταν τρομερός ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Καταπληκτικός. Ο γνωστός και ο Κίμωνας. Ο γνωστός και ο Κίμωνας, ναι. Έτσι. Καταπληκτικός, φίλε. Καταπληκτικός. Πολύ ωραία ταινία. Έκανε βλακία, χθες την ξέχασα. Και παρότι ξέρεις, ήταν στάρ, δηλαδή. Ξεκινάει, βάζει κάτι διαφημίσεις, ήταν και αργά. Και έλεγα θα με ψιλοπάρει. Ήμουν δεν με πήρε. Την είδα όλη. Κάτι έκανα εγώ μετά, αλλά. Σεξτινγκ Νίκος μπορεί να μην. Τι έκανα, φίλε, δεν θυμάμαι. Κάτι έκανα. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Θα κοιμόσουν ίσως. Κοιμήθηκαν όλοι χθες είναι η αλήθεια, αλλά τι έκανα τώρα. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Έχω κολλήσει τέλος πάντων. Εντάξει, θα τη βρούμε κάπου στο διαδίκτυο. Αν και καταδικάζουμε την πειρατεία στη μουσική και στις ταινίες. Αλλά θα την πετύχουμε κάπου στο διαδίκτυο. 2-3-10. Σκάνδαλο, τι είμαστε κείμενο για το τέτοιο. Κείμενο για το All About Άρης. Τι έγινε. Κολοσσός Άρης.
Κορομιλάς, το είδα. Κορομιλάς Παπαπέτρου Μπίτης. Σκάνδαλο. Έχει μπει ήδη νομίζω. Έχει μπει ένα σκάνδαλο. Όχι σκάνδαλο, έχει, δεν ξέρω αν το έχουν βάλει με σκάνδαλο. Ξέρω όμως ότι αν έχει μπει ή είναι έτοιμο να μπει. Γιατί... Τζαφλέιζε και Στίδης. Θα περάσω δύσκολα, πιστεύει, συνάδελφε. Όχι. Όχι. Λες όχι, ε. Πανιόνιο Σάικτα ρούχα. Ωρε φίλε. Ωρε φίλε. Μάλιστα. Βασούλα. Βασούλα με το θείο της. Βασούλα. Βασούλα με το θείο της. Τι γίνεται, άλλο φίλε. 2-3-10-2-7 και 3-8. Ξέρετε ότι οι συντελεστές εκπομπής λατρεύουν να παίρνουν γραμμές. Ναι, είναι έτσι, το αγαπημένο μας. Και έτσι λοιπόν. Εγώ προσωπικά δηλαδή πεθαίνω να παίρνω γραμμούλες. Αναγιά σου λοιπόν. Και επειδή ψοφάμε για γραμμούλες και μας αρέσει να τις παίρνουμε. Δεν τα πολύ καλά με το Κύπριο, φίλε. 2-3-10-3-8. Ναι, το Κυπριακό πάντα πουλάει. Ναι. Πάντα είναι επίκαιρο. Πάντα είναι δυνατό. Παιδιά, να μιλήσουμε για ελληνικό σινεμά σήμερα. Διάβασα ένα σχόλιο. Εν τω μεταξύ, ξέρεις ότι σε μια ομάδα που ακολουθούμε και οι δύο στο Facebook δεν τους πολύ πάνε τους Κύπριους, φυσικά δεν τους πάνε καθόλου. Τι να τους πάνε, ρε φίλε, δεν θέλω. Και λέει ένας, λέει, παρεξηγούνται, λέει, οι Κύπροι, λέει, γιατί θεωρούν, λέει, ότι δεν τους συμπαθούμε, λέει. Εγώ, λέει, δεν έχω κανένα θέμα με τη Βόρεια Κύπρο. Χοντρό, εντάξει. Γιατί πεθάραν άνθρωποι και είναι εκεί πέρα κατεχόμενη περιοχή από τους Τούρκους, ξέρω εγώ, να πούμε, ξέρω εγώ. Και χτυπάει ήδη πρώτη γραμμούλα. Μπορεί να είναι πάλι ενδεχομένως να πέρε σήμερα ο πρόξενος της Κύπρου. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Όχι, σήμερα δεν το συζητάω αυτό το θέμα. Ναι. Καλησπέρα. Τι γίνεται. Άκουσα ότι λατρεύετε, λέει, να παίρνετε γραμμές. Ναι, πάρα πολύ. Είναι αγαπημένο μας. Εντάξει, το έχουμε διαπιστώσει ένα δημοσιογράφο ότι σας αρέσει. Οπότε εντάξει. Λοιπόν, και αυτή η εκδοχή. Αυτές οι γραμμές εννοείς εσύ. Αφού θέλετε να ακούσετε και στέρεο, ακούστε λίγο στέρεο, δεν πειράζει. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, σαν δημοσιογράφο, ρε παιδί μου, συγκεκριμένη. Λοιπόν, ναι. Τώρα για το να πούμε και κάτι. Αυτό σοβαρότερο, να πούμε κάτι άλλο σοβαρότερο. Ναι. Λοιπόν, καλά, τώρα να σου πω τώρα για κάτι, για να μην το πάρετε από προσωπικού. Όλοι οι ρεπόρτερ όλων των ομάδων παγκοσμίως, το έχω διαπιστώσει εγώ επειδή παρακολουθώ ρεπορτάζ της ξένων ομάδων, ρε παιδί μου, έτσι ενδιαφέρομαι. Ναι. Όλοι οι ρεπόρτερ όλων των ομάδων παγκοσμίως, εντάξει, συνήθως μιλάω για τους ρεπόρτερ που ασχολούνται με το καθημερινό ρεπορτάζ της ομάδας. Ναι, ναι. Όλοι, πώς το λένε, στρογγυλεύουν που λένε τις γωνίες λίγο. Εντάξει, όλοι λειτουργούν έτσι λίγο, κάνουν ένα μαστάζ στις ειδήσεις, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν το κάνετε μόνο εσείς. Όλοι το κάνουν, δηλαδή. Μη θίγεστε. Λοιπόν, το θέμα είναι απλώς όταν υπάρχει κάτι χοντρό, ρε παιδί μου, να το γράφουμε και να το λέμε κιόλας. Θα μου πεις στην Ελλάδα υπάρχει ένα κακό συνήθως ότι άμα το γράφεις και το πεις μπορεί να σε περιμένει κάτι το σπίτι και τα περίεργη. Λοιπόν, οπότε έχετε ένα θέμα λίγο εδώ στην Ελλάδα η ρεπόρτα των ομάδων. Άμα πεις και τίποτα που δεν σε φέρει στη δίκηση μπορεί να έχει άλλα θέματα. Είστε λίγο δύσκολη θέση εσείς δηλαδή, ρε παιδί μου, που είστε ρεπόρτα ομάδων. Δικαιολογήστε λίγο. Λοιπόν, τώρα, τι θέλω να πω τώρα. Το Μέγκα τι έγινε, εντάξει, είδαμε καθόλου πρόγραμμα. Εδώ, Παπαδόπουλος, όλη μέρα Μέγκα εκεί είναι. Να, και εδώ τώρα και με το που σήκω στο βλέμμα μου στη τηλεόραση έχει ΑΕΚ να παίζει. Παναθηναϊκό Βόλιο, ναι, που θα έπρεπε να παίζουν αυτά εννοείται, σε ένα αθλητικό στούντιο. Ναι. Έτσι, και στην άλλη τηλεόραση Μέγκα. Γιατί δεν μπορεί να παίζει κάτι άλλο. Τι να παίζει. Καταιγίδα εξελίξεων για την Οβάρτη, λέει το Μέγκα. Για χαρά. Ναι, ναι. Τώρα, να σου πω κάτι και να θέλω να αγιάσω, δηλαδή τώρα με προκάλεσε. Τι λέγαμε πριν ένα λεπτό για γραμμές, ο Παπαδόπουλος αμέσως έβαλε Μέγκα. Ναι. Και πρόσεξε, και τι ωραία, και δείχνει τις σειρές που μεγαλώσαμε, λες και δεν υπήρχε σειρές της πουθενάλλου. Για τις σειρές είμαι πολύ φαν, εντάξει. Τώρα τις βλέπουμε άλλο μάτι πριν. Ναι, βέβαια. Ναι, έτσι. Δεν είχε ιδέα ο άνθρωπος να τις δει τις σειρές που μεγάλωσε, τώρα τις βλέπει. Με ανανεώματι, κοίταξε, ο Παπαδόπουλος αυτή τη στιγμή είναι, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η έκφραση. Έτσι, αυτή τη μουσική αθλητική Μακεδονία στράτη στην εφημερίδα. Ψαράτη πανταζή. Είναι ο Αβανταδόρος αυτή. Γιατί ρε φίλε, είναι το μεγάλο κανάλι, ρε φίλε. Πάντα ήταν, είχε αυτό τον τίτλο. Τι έκανε. Έτσι, φίλε, μπορεί να λέει γράψει ένα κανάλι άτομο Θεσσαλονίκη. Εντάξει, οκ, το ένα και το άλλο. Αλλά έχει βρει ήδη, μην αγχώνεσαι. Έχει βρει ήδη. Δύο. Δύο άτομα. Δύο άτομα. Τι? Για πες να το μιλάμε με το φιλοπτικό. Θα σας πω στο διάλειμμα. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Έχουν εμπειρία στο φιλοπτικό σκηνικό. Ο ένας έχει αρκετή. Ήτανε παλιά στο Μέγκα. Όχι. Α, οκ. Κανένας από τους δύο. Λοιπόν, να πω και να κάνω τελευταίο να μην σας κρατώ το χρόνο παραπάνω. Βεβαίως. Λοιπόν, ξεκίνησε το Champions League σε νόκαουτ φάση, ε. Ναι. Εντάξει. Παιδιά, να πω για μια σκληρή αλήθεια αυτή τη στιγμή. Ναι. Άμα δεν παίξει η Real, δεν ξεκινάει το Champions League ποτέ. Δηλαδή πρέπει να πει αυτό ο σύλλογο για να πάρει. Να σου πω λίγο κάτι άλλο. Σήμερα, α πούμε, το βράδυ έχει Αταλάντα Βαλένθια. Τώρα είναι αυτό παιχνίδι Champions League, ρε φίλε. Μπορεί να είναι ματσάρα, εγώ δεν σου λέω. Σαν να κάνει το δει και να είναι καταπληκτικό παιχνίδι. Πλατανιά Λεβαδιακό. Τώρα Αταλάντα Βαλένθια, φίλε. Champions League. Νοκάου παιχνίδι.
Άμα δεν παίξει η Βασίλισσα της Ευρώπης, δεν ξεκινάει η διοργάνωση. Η Βασίλισσα από το παίζει, να μπράβο, φιλάρα. Την κορυδευόμαστε τώρα. Μπράβο, τώρα. Με τη Μάτσε Εξίτη παίζουμε. Μην κορυδευόμαστε τώρα. Δηλαδή τώρα, εγώ μια απλή ερώτηση. Ποια είναι η μοναδική ομάδα με διψήφιο αριθμό πρωταθλητριών? Ρεάλ Μαδρίτη, φίλο. Τι να συζητήσουμε εδώ. Και να ρωτήσω τώρα, δηλαδή, τα παιδιά σκεφτείτε τώρα, λέμε για του δικού μα οπαδού. Να είσαι οπαδό Ρεάλ, έτσι. 13 τσάμπιου και 3 συνεχόμενα, έτσι. Ρεάστε αυτό. 10 Ευρωλίγκε πρωταθλητριών στον μπάτσε. Δηλαδή, σαν οπαδό Ρεάλ, πρέπει να έχει στραφωθεί πάρα πολύ στη ζωή σου. Δηλαδή, πουλ πίκρε. Δηλαδή, πα στην τροποθήκη και η τροποθήκη είναι όσο το γήπεδο ένα γήπεδο δικό μα. Το Τούμπα είτε το Χαριλάου. Ναι, και λένε κάποιοι παίχτες ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση. Αλλά πώς να μην υπάρχει, ρε φίλε, άμα έχει πάρει τα πάντα από καμιά δεκαπενταριά φορές. Όταν ήταν ο Τούντορ στον ΠΑΟΚ, σε μια συνέντευξη τύπου, τον είχαν πει οι δικοί μας ρεπόρτερ, λένε, κύριε Τούντορ, λέει, εδώ έχετε πίεση, τον ΠΑΟΚ. Και τους κάνει ο Τούντορ, επειδή ο Τούντορ έπαιξε με τον Αντζελότη στη Γιουβέντους, ήταν προπονητής του Τούντορ ο Αντζελότη. Λοιπόν, και είχαν κρατήσει επαφή. Μετά ο Αντζελότη πήγε πάει στη Ρεάλ. Και λέει ο Τούντορ, ρε παιδιά, λέει, ναι, υπάρχει πίεση, λέει, καταλαβαίνετε τον ΠΑΟΚ. Μίλησε λέει αυτό τον Αντζελότη, λέει, στη Ρεάλ τι σημαίνει πίεση, λέει, εκεί πέρα. Δηλαδή, ο Ζιντάν και ο Μαλιάνα είχαν το είχαν πέσει με την Γιούρι, δεν το έχετε περάσει. Λίγο έχω ξενερώσει με τη Βασίλισσα, γιατί και εγώ την αγαπώ. Έχω ξενερώσει από τη στιγμή που έχει φύγει ο Κριστιανό, δεν έχουμε καταφέρει να καλύψουμε το κενό του, θεωρώ. Κοίταξε το καλοκαίρι, εγώ επειδή εντάξει, μίλησα με κάποιου ανθρώπου. Ναι, ναι. Οπα, ναι. Μίλησα λίγο με Φλωρεντίνο, ναι. Εχθές έπαιζε χθες στον Dortmund Paris, ένας παίκτης στην Paris. Ναι, τώρα, αυτό το μωρό δεν μπορεί να παίζει στην Dortmund τώρα, δηλαδή δεν γίνεται. Θα πάει πιστεύω το καλοκαίρι. Για θα πάει. Για Dortmund, βρε. Για τον Εμπαπέλε. Για τον Εμπαπέλε. Για τον Άγγλο, τον τουρίστα, τον τραπατεώνα, τον Πολεσπερκή. Εκείνος είναι ο Νίκος Φιαντάκης, τώρα. Δεν λέω τον άλλο, λέω τον Ξανδομπάμπουρα εκεί πέρα τον. Βρε, ας το Χάλαν τώρα, βρε, το Νίκο το Μυρτσέκη, τώρα, άσε με το Χάλαν τώρα. Ο Νίκο το χάλια είναι. Άσε με τώρα από το Μυρτσέκη. Εδώ τώρα στη μιλάμε για τον Εμπαπέ και μου λες τώρα το Χάλαν και το άλλο που είναι το Τζιαντάκι, τον Σάντσο τώρα. Τον είδε στον Μπαπέ τώρα. Τι παχταρά είναι αυτός τώρα. Αυτός δηλαδή να βάλει τώρα να πάει μια στοιχηματική εταιρεία και να πει: βάλτε ότι στην επόμενη δεκαετία θα πάρει 5 χρυσέ μπάλε. Δηλαδή τώρα εσύ το χθεσινό παιχνίδι αυτό που το είδε, τον Εμπαπέ ξεχώρισε. Αυτό μας λες. Όχι. Α. Απλά επειδή τον Μπέκ τον έχω παρακολουθήσει όπως όλη η Ευρώπη και επειδή είναι λέει το νούμερο ένα, δεν υπάρχει. Δεν είναι ο μοναδικός παίκτης τον οποίο λέει διακαώ στο φίλο του Πέρεθ, γιατί στην Ελλάδα μου παρακολουθείς, άμα ο Πέρεθ δεν εγκρίνει αυτό, δεν γίνεται μεταγραφή. Ναι. Λοιπόν, καλός ή κακός. Λοιπόν, είναι ρε παιδιά ένας παίκτης ο οποίος έχει όλο το πακέτο και είναι και παχτάρας, δεν είναι προϊόν marketing μόνο, είναι και παχτάρο. Και είναι ακόμα 21, πόσο είναι, φαντάζομαι, και έχει κάνει ήδη τόσο πολλά. 21, ρε. Μα τώρα σου λέω, ο άνθρωπος είναι άλογο. Είναι άθι, είναι δηλαδή, τι να πω τώρα. Τίποτα. Το καλοκαίρι. Είναι υπερπεχτάρας. Το καλοκαίρι 250 αρέας και φέρει τον Μαδρίτη, άντε. Πάει προς το 300, λένε, μπορεί να ανέβει τιμή. Και τα λεφτά θα τα βγάλεις μόνο από τις μπλούζες και ό,τι άλλο γύρω από marketing και μεταγραφή, τον έχεις βγάλει τελείως. Είναι υπερπεχτάρας, αυτό τον παίκτη εγώ μόνο θέλω. Δεν θέλω ούτε το Μιρτσέκη το Χάλαντ, ούτε θέλω το Σάντο και το. Λοιπόν, το Λιούμπομιρ Μίστρ για τους παλιούς είναι αυτό το Άρη. Ο Λιούμπομιρ Μίστρ. Δεν θυμάμαι. Φόρε. Μια χαρά όπως. Άμα πει τον Τζαλτή, μια χαρά θυμάται που Τζαλτή ήταν ο Μίστρ. Λοιπόν, ένα είναι ο παίκτης, ο Μπαπέ, αυτό είναι το που λένε. Αν και εδώ που το έπεσε το Χάλαντ, λέει χθες τον είδα. Τι πλεμάτι ήταν αυτό που πέταξε το γάμο εκεί πέρα, τρελάτε. 104 χιλιόμετρα ταχύτητα. Νύχτα σου. Τέλος πάντων. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά και εσύ. Γεια σας. Να είστε καλά. Ο Μίρτσε. Ο Μίστρ. Ένα, όπω έλεγε και ο Μαδόλη, με προγράμμα ένα σου τηλεφώνημα. Δηλαδή. Ηλία Σπάθα, έχει δει σήμερα μια καταπληκτική φωτογραφία που κυκλοφορεί. Πού εμφανίστηκε πάλι αυτό το παιδί, ρε. Πήγε στην εκδίκαση για τα. Στη Μένα, ρε φίλε. Στη Μένα στην Ελλάδα, ντροπή. Είναι μαλλί με μουσί εδώ πέρα, δυνατό. Τριμαρισμένο μαλλί, γύρω-γύρω ξυρισμένο πάνω χωρίστρα και τέτοια. Έμπαινε. Σε παρακαλώ, ρε φίλε, Ηλία. Το φάγανε. Πολύ καλό διαιτητή. Πολύ καλό διαιτητή. Φαγώθηκε. Φαγώθηκε, Νίκο. Τι γίνεται. Ολοκλήρωσε την. Ναι, παρακαλώ. Τη θέση σου για το Σπάθα. Ναι, δυνάμωσε λίγο ρε φίλε το χαλάκι από πίσω. Κάτσε να μην την παίζει από πίσω. Α, εντάξει, όλα καλά. Οκ. Η ΑΕΚ πότε βάλε τον κόλλο, ρε. Νωρίς. Ναι. Σε ξεκινήματα με τον Ολιβέιρα. Οκ. Στο 33-1-0 στο ΑΚΑ, στο κεκλεισμένο το θηρόν ΑΚΑ. ΑΕΚ Πανετολικό. Ο Πανετολικό βέβαια με ένα γκολ στέλνει το μάτι στην παράταση. Να τα λέμε όλα. Πολύ καλή ΑΕΚ, Νίκο. Η ΑΕΚ. Τελευταίο καιρό. Τι, μόνο άμυνα παίζει. Δεν δέχεται γκολ.
Άμυνα αυτό, μπετόν, αρμέ πίσω και ό,τι κάνουμε μπροστά. Εντάξει. Επιθετικό transition 0 για γέλια. Επιθετικό transition 0, αλλά ήδη το κοντρατάκ που στο βαλέ. Κοντρατάκ, οκ. Το Χαριλάου στο 5ο λεπτό, το επιθετικό transition 0. Καλά, εκεί πέρα αν δεν έκανε την γκέλα που έκανε. Αν δεν έκανε την έκανε, Νίκο, τι να κάνουμε. Αυτό σου λέω. Την έκανε. Εντάξει. Αν δεν έκανε την γκέλα. Δεν είναι ότι την κλέψαν την μπάλα, εσύ του την έδωσε. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, δηλαδή ήταν σωστά τοποθετημένη και βγήκαν πολύ γρήγορα στην κοντρατάκ. Μην ανανεώσει ποτέ, ρε. Φύγε. Να φύγει, Νίκο. Όχι, ρε τρελό. Είπε ο Παπαδόπουλος στο Λίμπερο να φύγει ο Βέρλ. Ναι. Το είπε πριν λίγο. Καλώς παίξε ο Βέρλ, Νίκο. Καλώς, Νίκο, ε. Καλώς είναι. Είναι για το επόμενο επίπεδο. Μια ομάδα δηλαδή που διεκδικεί θέση του Champions League. Θεωρείς. Κοίτα, ο Βέλεθ. Και σαν λύση βάθους, δεν σου λέω είναι απαραίτητα βασικός. Ο Βέλεθ. Πόσο χρόνο είναι? 28. Α, εντάξει. Πιο μεγάλο δείχνει. Ναι. Ο Βέλεθ είναι ένας ποδοσφαιριστής. Ένας στόπερ βασικά. Που το μεγάλο του πλεονέκτημα σε αυτή την εποχή που ζούμε ποδοσφαιρικά είναι ότι ξέρει μπάλα. Και η ομάδα στην οποία αφήνει να εννοηθεί ότι μπορεί να πάει, δεν έχει στόπερ που ξέρουν μπάλα πλην του Κρέσπου. Λέω μπορεί να, έχει, μπορεί να είναι Ολυμπιακό, να είναι Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκό δεν το λε και δεν το λε. Κοντά στο 2-0. Παραμένει με δυνατότητα να φύγει το καλοκαίρι, δεν έχει ανανεώσει ακόμα. Ελεύθερο μένει. Ναι. Okay. Το έχει κάνει ο Άρης την πρόταση. Καλή οικονομικά, πάρα πολύ καλή. Τον έχει κάνει 100% αύξηση. 100%. Κάτω τα κάτω που θα λέει και ο Νίκος Αναστόπουλος, ή όπως θα έλεγε αλλιώς νωρίτερα ζήτηση. Ο Εμπάπε, σου πω εγώ. Για τον Εμπάπε τώρα. Εντάξει. Ο Εμπάπε, φίλε, αυτό που έλεγε ο φίλος. Έχει ένα πράγμα το οποίο εγώ λέω ότι δεν το βρίσκει πλέον συχνά στο ποδόσφαιρο. Ναι. Γενικότερα, καλά, σε αυτό το επίπεδο ακόμη περισσότερο. Έχει αυτό το πράγμα που βάζω το κεφάλι κάτω και πάω πάνω στον αντίπαλο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Και σιγά σιγά χάνεται αυτό το πράγμα το ποδόσφαιρο και είναι φυσιολογικό να χάνεται. Απλά αυτοί που το έχουν. Δηλαδή, όταν α πούμε τον γκολ που έχει βάλει χθες, που έχει βάλει η Παρί. Ναι. Εντάξει, βέβαια, στο όπλο του Ντόρμουντ ο τελευταίο πρέπει να συλληφθεί ο μαύρο εκεί πέρα. Δεν θυμάμαι ποιο είναι. Αχ, δεν είναι το όνομα του. Αλλά τέλο πάντων, ρε παιδί μου, δηλαδή είναι καθαρά γκολ του Εμπαπέ. Δηλαδή έβαλε το κεφάλι κάτω, πέρασε δύο, γύρισε την μπάλα, το έβαλε. Γεια σα. Έτσι. Αυτό λείπει από τη Ρεάλ αυτή τη στιγμή. Λείπει, λε αυτό το πράγμα. Λείπει, ναι, ξεκάθαρα. Δεν την έχω δει προ τη Ρεάλ, έχω δει ελάχιστα πράγματα. Λείπει αυτό που θα καλύψει το κενό τον γκολ που άφησε ο Κριστιάνο, φίλε. Γιατί 9 χρόνια εκεί πέρα το παιδί ήταν one man show. Απέναντι παίξα σου δίνει 30 και 35 γκολ, δηλαδή. Τι? Σου βάζει 30 και 35 γκολ. Σε Ρεάλ θα τα βάλει, πιστεύω. Υπερβολικό μου φαίνεται. Θα τα βάλει και είναι ακόμα 21 χρονών, Νίκο, τώρα σκέψου. Το άλλο το ξαναδώ το μπουμπούκι πρέπει να πάει στη Ρεάλ, φίλε. Τον πάρουμε και εκείνο. Έχει πατήσει χθες ο Άλλη. Τον πάρουμε και εκείνο, δεν είναι θέμα. Τι τούβλο ήταν αυτό που έχει πατήσει ο Άλλη. Λεφτά έχουμε, δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε ανάγκη. Τον πάρουμε. Αυτό το παίχτε τώρα μου το πήρε 20 εκατομμυρία. Και δεν έδωσε νομίζω φράγκο στην ομάδα του. Γιατί πήρε λεφτά η οικογένειά του και πήρε λεφτά και ο Ατζέντη. Ο Μίνο Ραϊόλα βέβαια. Η ΑΕΚ 2-0 φυλάκια. Αντίο. Αντίο ζωή. Με τον Κρίστιζιτ. Αναγεννημένο με καριέρα. Βεβαίω. Πολύ ωραία ενέργεια, δεν ξέρω ποιο έκανε. Πολύ ωραία ενέργεια. Μακάρι να έχει φέτος πάλι ΑΕΚ ΠΑΟΚ τελικό, ρε φίλε. Μακάρι. Δηλαδή. Ειλικρινά το χάσουν και τέταρτη φορά. Δηλαδή θα είναι πραγματικά και θα γραφτεί ιστορία. Όχι, εντάξει. Ειλικρινά. Αύριο 11 η ώρα η κλήρωση του κυπέλου. 11 πάνω σε ψυχιατρίο. Μια χαρά. Και στι βάρδιε μα. Μια χαρά. Ωραία. Να μάθουμε τον αντίπαλο του Άρη, του ΠΑΟΚ βεβαίω. Πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα, το δεύτερο στο Χαριλάου και τέτοια. Όχι, πρώτο Χαριλάου. Να πάρουμε τι πράξει. Πάμε να πάρουμε. Ξέρω διαιτή ζητάει ο Άρης και τα γνωστά. Πάμε να πάρουμε. Χωρίς ξένο διαιτή δεν κατεβαίνω. Έτσι, μ' αρέσει. Στη γραμμή, καλησπέρα σας. Έλα, για χαρά. Καλησπέρα. Στον προηγούμενο που χασκογελούσε το 19% το έχει ο Άιμπαν το Μέγκα, έτσι. Που δεν τους αρέσει. Με έχετε μπερδέψει λίγο με το Μέγκα, ρε παιδιά, τι γίνεται. Χθες το 19 έχει ο Άιμπαν. Χθες μας έλεγε ο Μαρινάκης ότι έχει το 21 ο Μαρινάκης. Ναι, 20 κόμμα κάτι έχει ο Μαρινάκης, το 19 έχει ο Άιμπαν. Δώσε απαντήσεις. Και το υπόλοιπο το έχει η οικογένεια Βαρδινογιάννη. Δώσε απαντήσεις, μπράβο κομμάτι. Φίλε. Εντάξει. Έτσι. Λοιπόν, να πολυδιοκτησία στο Μέγκα λοιπόν. Έτσι. Δεν είναι θέμα πολυδιοκτησίας, είναι θέμα ότι όπου είναι ο Μαρινάκης και ο Άιμπαν είναι από δίπλα και κάνουν εταιρείες. Εντάξει, δεν κάνει με τον Καρυπίδη εταιρείες ο Μαρινάκης. Ωραία. Αποκαλύψεις εδώ πέρα στην εκπομπή. Ακούνε, ακούστε. Τον Άιμπαν κάνει. Και φτιάχνετε να κλίμα. Τον νου σας. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Που είχαν βρεθεί και σε εστιατόριο πέρυσι στην Αθήνα. Είσαι ξενοδοχείο που ήταν. Έτσι. Στο Σοφιτέλ εκεί μαζί τα πίνανε. Α, εδώ πέρα μιλάμε και με ονόματα. Και εσύ μας πουλάτε παραμύθια. Άιντε. Καλά τα λες, φίλε. Έτσι, μπράβο. Να βγαίνεις κάθε μέρα να μας δώσεις μια αλήθεια. Να μας πει τι γίνεται, παιδιά. Πολυδιοκτησία και στο Μέγκα. Ωραίος. Και το κλειστά μούτρα μας κιόλας. Και άντε, γεια. Τα λέει. Και εκεί χωμένος είναι. Άσε το.
φίλε, δεν γινόταν στο Μέγκα πριν κάνα 2-3 χρόνια να ανταλαβαίνει με τις μετοχές και δεν ξέρω εγώ τι. Ναι. Σήμερα έχει ποιο κάνει κουμάντο. Όχι ποιο έχει τις μετοχές. Δεν ασχολείται ο άνθρωπος. Έχει! Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα τώρα. Δεν έχω ιδέα. Εσείς που έχετε, α, πείτε τα. Ποιο έχει τις μετοχές του Μέγκα. Να μπράβο, ρε, κάνε μια καταγγελία στην Επιτροπή Εκπαιδευτικών Συστημάτων, θα πούνε. Ποιο έχει τις μετοχές του Μέγκα εδώ. Θα σου πάρω τη Μαρούπα, Ελερίνη. Τον Αρκούδη θα πάρω. Τέτοιον. Δεν σηκώνει. Πώς το λένε τον. Αχ, πώς το λέγανε εκείνο τον τύπο στο Σόρετ Ρέιμορε, τον άντρα της Γιουλάκη. Αχ, αχ. Ο Χρήστος φαρμακοτρίφτη. Ο Χρήστος, α, μπράβο. Ο Χρήστος ο φαρμακοποιός. Τρομερά πράγματα. Εκείνος. Με την αδελφή την Αμαλία. Με την αδελφή την Αμαλία, α, μπράβο. Όπα, πανετολικός. Πάει πανετολικός. Τίποτα. Πανετολικέ. Πανετολικέ. Τίποτα. Άμα γινόταν καμιά έκπληξη και περνούσε πανετολικός, θα ήταν σαν. Σαν εκείνε τι. Αποστολικό. ΑΕΚ πάω πάλι με το Μάνταλο και το Πέλκα να βγαίνουν μαζί με το κύπελο. Δηλαδή έχει, η φωτογραφία πλέον έχει ιστορικό τέτοιο. Το φαντάζεσαι πάλι. Και πάλι τελικό ΑΕΚ και πάλι κερδίσει ο Πάκου 4-4 χρονιά. Δηλαδή εντάξει. Τι να πω. Γιατί ρε φίλε να πάει τελικό. Λέω αν πάνε αυτοί οι δύο ρε φίλε. Άξ. Αν πάνε. Εντάξει. Και πάλι στο ΑΚΑ τώρα. Δηλαδή πάλι και με το άλλο. Έφτασε. Τι έγινε στο ΑΚΑ ρε φίλε. Έφτασε η αποστολή. Καθόλου. Νομίζω ότι είναι μια ιδανική ευκαιρία να γίνει τελικό Καφτανζόγλιο, ανεξαρτήτως ομάδων. Δεν πληρείται τις προϋποθέσεις. Γιατί? Όντως δεν πληρείται το Καφτανζόγλιο. Γιατί δεν πληρείται τις προϋποθέσεις, δεν καταλαβαίνω. Γιατί πέρυσι το Άκα που τις πυρούσε, τι έγινε με κόσμο. Κακό χάλι. Το τελικό. Καλά, άμα βάλουν. Καλά, να σου πω τώρα κάτι. Άμα δεν καταφέρουμε να κάνουμε αυτό το τελικό με κόσμο, ας το κλείσουμε. Φτάνει. Δηλαδή γίνεται τώρα αυτό το πράγμα τελικό χωρί κόσμο, όποια ομάδα και αν είναι έτσι. Περιμένω ο λαό του Άρη μετά από 50 χρόνια να πάει να πάνε. Ρε και α μην είναι ο Αριανό. Έχει κάνει μεγαλύτερη οπαδική εκδρομή, έτσι. Τύπα ξύλο, αυτό είναι αλήθεια. Ναι, αλλά δεν έχουμε το πούμε καιρό αυτό. Θέλει να πει. Απρίλιο, πλησιάζει, έχουμε σε δύο μήνες. Λοιπόν. Εντάξει, άσχετα ποια ομάδα θα είναι. Πρέπει να κάνουμε ρε φίλε ένα τελικό με κόσμο. Στο μπάσκετ ο άλλος μας φέρνει παιδάκια. Και το πάει στο Ηράκλειο κάτω. Καφτατζόγλιο, παιδιά, καφτατζόγλιο. Ιδανική περίπτωση. Καλά, άμα είναι πάω κάρτε ακόμα καλύτερα. Τέλεια. Καφτατζόγλιο. Τα δημοσιογραφικά είναι χάλια πρώτα απ' όλα. Δεν πειράζει, ρε φίλε. Ή από τόσα λεφτά έχει. Θα φτιάξει εκεί πέρα να γίνει ένα ωραίο τελικό. Δεν κατάλαβα. Έχει λεφτά, ε. Βέβαια. Δεν έχει. Έχει. Σωστά, να μην πει με τις μισθούς που δίνει. Ειδικά αν γίνει πάω κάρι τελικό, είναι ιδανική περίπτωση. Ειδική και σε γραμμένο. Δηλαδή, αν γίνει πάω κάρι τελικό, πού να γίνει ο τελικό αυτό, ΑΚΑ. Πού στο Παθεσσαλικό, πού να γίνει. Το Χαριλάου. Ακόμη πιο ωραία. Παθεσσαλικό. Ναι, Παθεσσαλικό. Έχει ξαναγίνει στο Παθεσσαλικό με μεγάλη τύχη. Πραγματικά. Ναι. Με πολύ ωραίε σκηνέ πάνω στη γέφυρα. Στο Χαριλάου. Ναι, δηλαδή, πε ότι τυχαίνει τώρα Άρης Ολυμπιακό στο κύπελο και περνάει ο Άρης. Ναι. Ή παίζει πάω κάρι και περνάει ο Πάο. Εντάξει, εκεί μπορεί να είναι και συνηθισμένο αυτό εκεί. Ναι. Τελικό πάω κάρι. Πού να γίνει, ρε φίλε, στο ΑΚΑ. Χαριλάου. Πού να γίνει, στο Παγκρίτιο? Στο Μακεδονικού. Πάμε στον Εύωσμο. Πολύ καλή ιδέα. Καφτανζόγλιο, φίλε. Στο τέτοιο ρε, στο προπονητικό μία εκ των δύο ομάδων. Καφτανζόγλιο ή Χαριλάου. Μεσίβρια Ερίσιο. Μια χαρά, ακόμη πιο ωραία. Χαριλάου. Τούμπα. Τούμπα έχει γίνει. Έχει πολλά χρόνια να γίνει. Βέβαια, περάσαμε από τότε πόσα. 20 χρόνια. 17 χρόνια. Εντάξει. Ωραία, Χαριλάου. Πληρεί τι προποθέσει σε πολύ καλή κατάσταση. Χαρά. Ο Πάκ δεν έχει θέμα. Ωραίο γήπεδο. Τα δημοσιογραφικά ανοιχτά, ωραία, μια χαρά κομπλέ. Είτε με κόσμο είτε χωρί, μια χαρά. Μια χαρά, εξαιρετικά. Πάει σέντρο στον αντιπάλο στα κύπαλα και τα παίρνει. Ναι, ναι. Αν ωραία. Θα πάει φέτο, έτσι. Ναι. Λέμε τώρα. Λοιπόν, η κλήρωση αύριο είναι Άρης Ολυμπιακός. Πάω ΚΑΕΚ. Όλοι έχετε φαγωθεί με την ΑΕΚ εσεί. Όλοι θέλουν την ΑΕΚ, ρε φίλε. Τι πράγμα είναι αυτό. Θα είναι η κλήρωση αύριο. Όλοι θέλουν την ΑΕΚ. Δεν είναι καλή για τον Πάο κλήρωση, αν είναι ΑΕΚ. Δεν είναι καλή. Έτσι. Εγώ λέω από τώρα. Άρης ΑΕΚ, Πάκο Ολυμπιακός. Άρης Ολυμπιακός, φίλε. Άρης Ολυμπιακός. Άρης ΑΕΚ. Στο τέλος ξέρεις τι θα βγει. Στο Άρης Ολυμπιακός δεν ασχολείται κανένας με τον Πάο ΚΑΕΚ. Θα ασχολούνται όλοι με τον Άρης Ολυμπιακός. Στο τέλος ξέρεις τι θα βγει. Τι, Πάο ΚΑΡΙΣ. Πάο ΚΑΡΙΣ και Άρης Ολυμπιακός. Λες, ε. Εύκολο. Αλλά εσάς τι θέλουμε εγώ κι εσύ. Εγώ θέλω την ΑΕΚ και εσύ την ΑΕΚ. Στο τέλος θα βγει αυτό το πράγμα. Ναι. Άρης ΠΑΟΚ δεν το αντέχω αυτό το πράγμα. Που έγινε τελικό Θεσσαλονίκη ήταν τότε το 8, το 7. Στο Καφτατζόγλιο Άρης Ολυμπιακός. 7 ή 8. Το 8. Μάλλον το 8. 12 χρόνια πριν. Ναι. Πόσο καιρό θα περάσει για να γίνει τελικό Θεσσαλονίκη ξανά. Και επίση μια φορά, κι α είναι και ομάδα του Θεσσαλονίκη, α έρθει ο αντίπαλο από την Αθήνα να παίξει εκτό έδρα, δεν πειράζει. Δεν θα πάθει τίποτα. Το Καφτατζόγλιο δεν πληρεί τι προποθέσει. Δεν πληρεί τι προποθέσει. Γιατί δεν πληρεί τι προποθέσει, φίλε, καινούριο γήπεδο δεν είναι. Το 4 δεν ανακαινίστηκε. Τα γήπεδα πρέπει να συντηρούνται, Νίκο. Ποιο το συντηρεί το Καφτατζόγλιο. Δεν έχει επιτροπή το Καφτατζόγλιο. Λάρ, Νίκο, τώρα άσε με τώρα, μωρή. Άσε με τώρα. Πρέπει να γίνει δουλειά για να μπορέσει το Καφτατζόγλιο. Χαριλάω η Τούμπα. Πάω Ολυμπιακό. Πρώτα απ' όλα το Καφτατζόγλιο δεν έχει βάρ. Καλά, ούτε το ΑΚΑ έχει πέρσι, φίλε, αλλά τελικά το βάλαμε. Ναι. Το ΑΚΑ πλέον έχει μόνιμα. Πέρσι δεν είχε. Είχε. Ναι, στο ξεκίνημα δεν είχε. Ναι, αλλά στο τελικό το βάλαμε. Ναι. Το βάλαμε με την λογική ότι θα το έχουμε και του χρόνου. Οκ. Πρέπει να μπει βάρος στο Καφτατζόγλιο.
Πού το Παθεσσαλικό, έχει το Παγκρίτιο. Δηλαδή πρέπει να γίνει μόνο στο Άγκαμπο να γίνει. Παθεσσαλικό έχει βάρη, γιατί παίζει ο Βόλος. Α, ναι, σωστά. Ωραία. Ναι, έχει τη γέφυρα, δεν γίνεται εκεί πέρα δουλειά. Έχει τη γέφυρα. Το Παγκρίτιο δεν έχει βάρη. Γιατί... Ποιο Παγκρίτιο, ρε. 11 η ώρα πε αύριο κλείνει. Ποιο Παγκρίτιο, ρε. Πας καλά. Άρης Ολυμπιακός. Παγκρίτιο λέει. Πάω ΚΑΕΚ. Άρης Πάω στο Παγκρίτιο. Άρης Ολυμπιακός, πάω ΚΑΕΚ. Αυτά είναι τα ζευγαριά. Άρης ΑΕΚ, πάω Ολυμπιακός. Όχι, ρε, δεν γίνεται πάλι πάω Ολυμπιακός. Γιατί? Δεν μπορεί, είναι για λόγους εθνικής ασφαλείας. Τι λες. Δεν μπορεί να ξαναγίνει. Θα ξαναδούμε τα play-off άλλες δύο φορές. Και άλλες δύο και στο κύπελο. Εντάξει. Γιατί όλα καλά θα πάνε την Κυριακή. Βεβαίως, γιατί. Πόσους αστυνομικούς θα έχει εισαγγελίσει στα εξωτερικά την Κυριακή. Τρεις εισαγγελίσει ήταν μόνο στα μέτρα τάξη. Όντως. Πόρε, φίλε. Και αστυνομικοί όλοι. Θα κάνω, φίλε. Έχει να γίνει ρηφηφή την Κυριακή με όλη την αστυνομία στην Τούμπα. Διαρρήξει, θα πάνε σύννεφο. Λες, ε. Εύκολα. Φίλε, την Κυριακή σταματάνε όλα. Όλοι ασχολούνται με πάγο Ολυμπιακό. 150 δημοσιογράφοι θα έχουν διαπιστευτεί για το γήπεδο. Πόσοι? 150. Δεν είμαι μέσα σε αυτούς. Ούτε ο Νίκος είναι ένας μέσα σε αυτούς. Πραγματικά. Παναγιώτης Ανωνιάδης, φίλε. 150 δημοσιογράφοι έχουν διαπιστευτεί. Μάλιστα. Πάμε break. Σκέψου πόσο ενδιαφέρον υπάρχει και από ανθρώπους του εξωτερικού. Βεβαίως, γιατί ρε φίλε, ντέρμπι, ναι, 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 φυσικά, είναι φυσιολογικό και είναι ωραίο. Και θα πρέπει να φροντίσουμε, και μακάρι ευχόμαστε, επειδή θα έρθουν και άτομα από το εξωτερικό, να υπάρχει μια εικόνα καθαρά ποδοσφαιρική. Ναι, ρε φίλε, τώρα και άνθρωποι από το εξωτερικό για, αυτή δουλειά, για την άλλη την εικόνα έρχονται. Άμα δεν είναι εξωτερικό, θα πηγαίνανε Ντόρτμουντ. Να γίνει μια διαφήμιση του ποδοσφαίρου. Ναι, για τα άλλα έρχονται όμως, okay. Αυτή είναι η δική μας διαφήμιση. Και θα τελειώσει το μας, δεν γίνει τίποτα. Καλά, ρε, είναι μια μανούρα. Τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό, ποια είναι η εικόνα η πιο πολυπεγμένη? Τον Τούτου Ιβάν. Καλά, ναι, με το όπλο. Ναι, ψέματα να λέμε. Με το όπλο. Αυτή είναι η εικόνα που έχει παιχτεί πολύ. Συζητούσα. Άσε τους λόγους, αλλά αυτό έχει παιχτεί στο εξωτερικό. Τι να κάνουμε. Κοίτα, συζητούσα με ένα φίλο μου και είναι πραγματικότητα. Το μάτι της Κυριακής. Ποιο είναι το όλο κόσμο και θα πάμε στο break. Να φτάσει ομαλά η αποστολή του Ολυμπιακού. Να μπουν μέσα. Να κυλήσει ομαλά η πρώτη βόλη των παιχτών στον αγωνιστικό χώρο. Να βγουν τερματοφύλακες ομαλά. Να βγουν και οι υπόλοιποι του Ολυμπιακού ομαλά. Να ολοκληρωθεί την προθέρμανση ομαλά. Ένα φωτοβολίδα να πέσει κάρα παραδίπλα. Δεν νομίζω να έχει τίποτα. Να μπουν οι άνθρωποι του πάγκου ομαλά. Να γίνει κάτι για να υπάρχει αντίδραση. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα γίνει τίποτα. Αυτό σου λέω και εγώ, δεν νομίζω ότι θα γίνουν πολλά πράγματα. Γιατί λέω κατά του πιάσανε και του δύο και θα του είπανε κανονίστε να μα τα κάνετε, μην ποτέ να μα τα κάνετε. Πιστεύω ότι θα ασχοληθούμε. Μπορεί να είναι και το θέλω να ασχοληθούμε καθαρά με το ποδόσφαιρο. Η Ιλιακή Εθνική σε φίλο καλύτερο. Μπορεί να μην νικήσει κανένα. Οκ. Η άσοδα, αυτή η χει δύο. Εννοείται αυτό. Πρώτη εδώ. Πρώτη εδώ, διάλειμμα. Εδώ είμαστε λίμπερο 107,4. Σαν το σκύλο με το γάτο. Νίκος Μοσκοβίτης, Νίκος Παδόπουλος, παράθεμα μέχρι και τις 7.30 και λίγο παραπάνω, εντάξει, δεν πειράζει. Τρώμε και λίγο την επόμενη εκπομπή που μπορεί να είναι ήδη ισογραφική, αλλά οκ. Παραμονές Τσίκνο Πέμπτης και Τελαπόγκο. Και διάφορα άλλα τα οποία θα έχουμε αύριο. Εντάξει, αν εξαιρέσει το φαγητό. Ναι, η μέρα της σόδας και τα λοιπά. Στολίζεστε, ντύνεστε, αχ, θα ντυθώ. Αυτό το πράγμα γεμίζει τους δρόμους, δεν μπορούμε να παρκάρουμε και τέτοια πράγματα. Αλλά η αυριανή μέρα. Έτσι, έτσι, θα του τσουρίζουν τα κρέατα αύριο, έτσι, έτσι. Σουβλάκια, σουτζουκάκια, πατσετούλες, τα κάρβουνα θα πάρουν φωτιά. Ο Χρήστος θα είναι στημένος στην πόρτα και θα περιμένει την παραγγελία να έρχεται. Άντε, πού είναι. Πριν πόση ώρα παραγγείλαμε, δεν θα έρθουνε. Τι γίνεται, ένα τέτοιο πράγμα, πάρα πολύ ωραία. Όλη η πόλη θα μετατραπεί αύριο σε μια απέραντη φουφού. Σ' άκουσες ένα μουσικό ραδιόφωνο σήμερα. Θα μας ποδοπατήσουν οι φουφούντες. Όντως. Θέσεις που είναι για πάρκινγκ θα γίνουν, θα τοποθετηθούν ψισταριές και από γύρω γύρω θα είναι 5, 6, 7, 8 άτομα στα αρχή και θα πληθαίνουν στη συνέχεια. Εντάξει. Κάπως έτσι θα είναι η κατάσταση αύριο. Έχω να βγω Τσικνοπέμπτη, μπορεί και από το σχολείο. Και ποτέ δεν μ' άρεσαν γενικότερα τα καναβάλια, να ξέρεις. Πάντα με κούραζαν. Ούτε εμένα με τρελαίνουν, αλλά εντάξει, οκ. Σ' άλλους αρέσουν, το σεβόμαστε, οκ. Απλά εμένα, δεν σου λέω, είναι μια ακόμα ευκαιρία για να φάμε. Απλά είναι αυτό το πράγμα που κάνει ο Έλληνας, λες και είναι πεινασμένος από κρέας δηλαδή. Και όλο τον υπόλοιπο χρόνο τη βγάζει με μούσλι, γκότζι μπέρι και βρώμι, ας πούμε. Και περιμένει μία φορά το χρόνο την Τσικνοπέμπτη. Ωραία, φίλα, φάμε κρέας τώρα. Γιατί όλο τον υπόλοιπο χρόνο δεν τρώμε, ας πούμε, καθόλου. Ή δεν ανάβουμε κάρβουνα. Και θα γίνει αυτό το πράγμα και αύριο. Και γουστάρω, και εγώ. Και εμένα μαζί. Είναι μια φορά δουλεύω στα μαγαζιά, ρε φίλε. Είναι και μια φορά δουλεύω στα μαγαζιά, γίνει λίγο τζίρο και τα λοιπά. Οκ, ναι. Α,
είναι και ευκαιρία, ρε παιδί μου, για τις οικογένειες να μαζεύονται γύρω από το τραπέζι να φάμε, να τσιμπήσουμε. Είναι Πέμπτη. Ναι. Έλα, ρε φίλε, πρέπει να είναι πολύ. Μόνο βράδυ μπορεί να γίνει αυτή η δουλειά. Βράδυ, ναι, όχι μεσημέρι. Βράδυ. Ναι. Εγώ, α πούμε, του δικού μου του λέω, παιδιά, αύριο το βράδυ να ψήσω. Λέει τι ώρα θα γυρίσει. Θα γυρίσει 9 ώρα, δηλαδή θα γυρίσει αύριο το βράδυ 8 η ώρα, 8.30 θα έχει ώρα να κάνει τα ψήσει. Δεν ξέρω, εγώ γουστάρω. Εδώ γύρισα την Κυριακή μέρα το βράδυ και έκανα μακαρονάδα. Εντάξει, δεν μακαρόνια έκανε, αγόρι μου. Ναι, δεν σου πω ότι έκανα κάτι μάνα, αλλά ναι. Απλά μία ώρα ποιο θα μαγειρέψει και μακαρόνια. Φαντάζομαι πόσο πεινούσε. Ναι, η μία άλλη μου πήγε να πάρω McDonald's. Αλλά λέω, φαντάζομαι ότι φτάσει σημείο πλέον. Λέω, δεν θέλω να τα φάω, φίλε. Δηλαδή, τέτοια ώρα είναι πολύ κακό να το φας. Γι' αυτό σήμερα ανέβηκα ζυγαριά και έπαθα σοκ και ξεκίνησε εκστρατεία επάχυνση. Με τα κιλά τα οποία. Είναι ο Νούφριος. 65 λέει. Άγιος ο Νούφριος. 65 κιλά. Και λέω, για το ύψος μου βέβαια. Ασκητική ζωή. Ναι, για το ύψος μου είναι ιδανικά. Όπως με έχει ενημερώσει. Το 1,92 που είσαι, θες να πεις. Ναι. Το... ναι. 91. Για το 1,72 λοιπόν που είμαι, εντάξει. Όπως με έχει πει ανερχόμενη διατροφολόγος της πόλης, είναι πολύ καλά. Για το ύψος μου. Αλλά φίλε, όχι τα 65 κιλά, ας πούμε. Λες, κάτι δεν πάει καλά. Και εγώ, επειδή πάντα με αυτά τα ζητήματα αγχώνομαι και φοβάμαι, λέω, ο Νούφριος. Μήπως έχω τίποτα. Κάτσε να πλακωθώ. Και φεύγω μετά από το σπίτι. Έφαγα φακές εδώ μεταξύ. Okay. Και φεύγω και πάω στο περίπτερο και παίρνω μία sneakers και μία σοκοφρέτα. Εντάξει, Νίκο, όπως το είπες τώρα και σιγά. Και τα κουμπώνω κατευθείαν και το βράδυ θα κάνω μία ανάλογη γουρνιά. Γιατί γίνεται. Sneakers, φίλε. Το sneakers. Θα βγει τώρα άλλο που μα έκανε χθε στο στρατό. Sneakers με Coca-Cola. Όπω φίλε, είχαν σώσει εκεί στον Αυλώνα 30 μέρες. Το... Δούλευε πολύ, φλαγάκι μου, ε. Sneakers με Coca-Cola, φίλε, γιατί δεν τρωγόταν τίποτα άλλο. Ενώ sneakers, crack, πατούσε, έβγαινε Coca-Cola, έπαιρνε 8.000 θερμίδες μέσα σου. Έμενες. Για να μην πεινά. Ναι. Έτσι. Και ήσουν κομπλέ. Όχι μαζί όμω, γιατί εντάξει, δεν. Κακό συνδυασμό. Ναι, ναι, ναι. Okay. Μετά το ένα, μετά το άλλο. Ναι. Okay. Αλλά είχε σώσει το sneakers. Το sneakers το έχω συνδυάσει με εκείνη την περίοδο, ξέρει. Και είναι όντως πολύ χορταστικό το sneakers τώρα. Είναι καλό, ρε, κουμπώνει πολύ όμορφα. Ναι. Εντάξει, sneakers και Mars. Είναι full στη τέτοια το sneakers, στην πρωτεΐνη και στην ενέργεια. Μόνο πρωτεΐνη, Νίκο, είναι γνωστά αυτά. 100%. Μόνο πρωτεΐνη. 100%, γιατί έχει το φυστικάκι, Νίκο, αγόρι μου. Το φυστικάκι έχει επίπεδο πρωτεΐνης, λένε, όπως το κρέας. Βεβαίως. Βεβαίως, ειδικά το ομό. Αλλά την πρωτεΐνη, όπως με ενημέρωσε γνωστός μου personal trainer, πρέπει λέει να την παίρνεις αλλά και να γυμνάζεσαι μετά, γιατί αλλιώς λέει θα σου γίνει. Καλά, ρε παιδί μου, εντάξει. Ναι. Εγώ σου λέω ότι υποτίθεται η πρωτεΐνη δεν πρέπει να την. Δεν είναι σημαντική. Αντώνη, φιλιά. Δεν είναι σημαντική για τον ανθρώπινο οργανισμό. Εννοείται. Είναι. Παλιότερα που παίζαμε μπάσκετ, αστιότητες. Κάπου εκεί στα 18 τέλος πάντων είχαμε ένα προπονητή που μας έδινε πρωτεΐνη. Πρωτεΐνη. Έχω πιο μεγαλύτερη ιδέα από αυτό το πράγμα. Δηλαδή το ρίχνει και πες στο νερό και ήταν. Τι να σου πω, σαν να. Γύψος με λίγο ζάχαρη, κάπως έτσι. Σαν να έπινες. Ήταν πολύ αειδιαστικό από και προχθές πέτυχα ένα στον δρόμο που έπινε. Δηλαδή ήταν εδώ κοντά σε ένα γυμναστήριο που είμαστε εδώ κοντά τέλος πάντων στην παραλία, ναι. στο λιμάνι. Και ο νεύρα που το κουνούσε κιόλα, έτσι, ήταν εκεί στο φανάρι. Και το έπινε και με το που τον είδα, αυτό θυμήθηκα. Πόση αειδιαστική γεύση είχε. Πώς λέγεται εκείνο το βίντεο, ρε, φίλε, με τον buzzer beater που είχε βάλει. Έλα, ρε Δήμο, τώρα και ξυπνά θυμάμαι. Τέλος πάντων, πάμε να πάρουμε. Τι. Τι, μια γραμμούλα. Γεια σας. Γεια σας, τι κάνετε. Τι κάνετε. Πού σας πετυχαίνουμε. Όχι, ξεκούραση σήμερα. Δεν έχει δρομολόγιο, τίποτα. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή πρέπει να ξεκουραστούμε, δηλαδή καταλαβαίνεις. 4 στα 7 δηλαδή. Μια χαρά. Κομπλέ. Εκεί στην εξωτική για τριάδα. Αμπράβο. Εκεί η δροσιά. Ανέβει λίγο το κύμα, σας πνίξει όλους ζωντανούς εκεί πέρα να πούμε. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Στάχτη και μπουκ. Σκόνη και θρύψαλα που έλεγε ο Στέφανος Κορκολής. Σκόνη και θρύψαλα. Πολύ βερεκότσι. Γιατί δεν θέλεις να κάνεις εκπομπή 6 ώρα που έλεγε χθες ο Χρύσανδος. Θα σε παίρνουμε το πρωί με το λεωφορείο, θα σε πηγαίνουμε στο IKEA. Τι λες, ρε φίλε. Κάτι έλεγε. 6 το πρωί. Κάτι έλεγε ο Χρύσανδος. Θες μεταξύ σοβαρού και αστείου. Δεν μπορείς να καταλάβεις αυτά τα ζητήματα. Ο Χρύσανδος πότε μιλάει σοβαρά και πότε όχι. 6-8 λεπτά το πρωί, ωραία. Τέλεια. Υπέροχα. Εχθές δεν μπορούσα να άκουγα τη συζήτηση. Ρε φίλε, εγώ επειδή σημαίνει και για τριάδα, θα το καταλαβαίνει ότι εγώ και να έρθω εδώ πέρα να κάνω 6 ώρα εκπομπή, πρέπει να φύγω από την Περία 4.30-5 παρά. Πάντα εγώ σε λάθο και 5. 5 και 10 θα βγει στη στάση, θα σε πάρουμε εμείς. 5.30 ώρα στο IKEA θα πας. Ρε, ας το λεωφορείο, παίρνω το αυτοκίνητο, δεν έχω θέμα. Εντάξει, που εκείνη την ώρα όντως θα βγεις και θα μπορείς να παρκάρεις πιο εύκολα κάτω στο κέντρο, πιστεύω. Αλλά δηλαδή τώρα θα πρέπει να ξυπνήσω από τις 4 και κάτι. Νύχτα. Ναι, να ξυπνήσεις νύχτα. Τραγικό. Που είναι άσχημο. Για να πιεις ένα καφέ, γιατί εγώ άμα δεν πιω καφέ δεν μπορώ να βγω από το σπίτι. Δεν συνηθίζεται. Συνηθίζεται το να ξυπνάς νύχτα. Συνηθίζεται.
συνηθίζεται, ναι. Εντάξει, ναι. Εντάξει, μη συνηθίζουμε. Okay. Ο αδελφός μου το κάνει χρόνια. Συνήθεια είναι αυτό το πράγμα. Αυτό ακριβώς. Εντάξει, αλλά δεν θα μπορούσα να το κάνω ποτέ. Δηλαδή, θα πρέπει να ήταν πολύ καλά τα λεφτά. Για να το κάνω. Ξέρω ότι δεν είναι θέμα, Νίκο Παπαδόπουλε. Προφανώς και μπορεί να γίνει. Ναι. Ή να το δω πολύ διαφορετικά. Δηλαδή, πρωί τώρα, φίλε, δηλαδή. Και όχι τίποτα άλλο, ξέρεις τι, το πολύ πριν ενώ ξυπνήμα, αυτό που λέει ο Νίκος, θα ξυπνάς βράδυ, σου χαλάει και το βράδυ πριν, γιατί λες, πρέπει να σηκωθώ τώρα, ρε φίλε, δηλαδή, σου χαλάει όλο σου το πρόγραμμα, δεν είναι. Το πρωί, ας πούμε, εγώ φεύγω 3 ώρα όταν είναι για 5 ώρα. Και τι ώρα κοιμάσαι? 3 ώρα φεύγω, μπορώ να σου πω και 11, πολλές ώρες κάνω και 12, ας πούμε, εντάξει. Τη βγάζεις με 3 ώρες ύπνο, δηλαδή. Ναι, ναι, τη βγάζω. Okay, εντάξει. Είναι συνήθεια. Ναι, γυρνάς όμως μετά και καλύπτεις τις ώρες, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, άμα θα γυρίσεις εγώ. Μεσημέρι δεν κοιμάμαι ποτέ. Δεν. Όχι, δεν μπορώ. Έτσι και κοιμηθώ μεσημέρι, είμαι άρρωστος μετά. Τελείως. Ναι, ναι. Θα με πιάσει το κεφάλι μου, δηλαδή είναι κατευθείαν. Για τον άλλο, Νίκο, ο Σμιθ δεν πρόκειται να γυρίσει, έτσι. Ο Σμιθ περνάει όμορφα εκεί στην Ατλάντα με την οικογένειά του, μια χαρά. Μια χαρά είναι. Ωραία. Ωραία. Ήσυχο το κεφάλι του, ούτε να μην το πληρώνουν εδώ πέρα που έχει πρόβλημα ο άνθρωπος, γιατί με καθυστερούν να με πληρώσουν όπως λέει. Έχει και την κορούλα του και τη γυναίκα του, μια χαρά. Και αυτός ήσυχος και εμείς ήσυχοι. Απαντρεμένος είναι. Δεν ξέρω να πει. Και εμείς ήσυχοι. Έτσι, ωραία πράγματα. Καλή συνέχεια, καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Τι θες ώρα σύμπνο, ρε φίλε. Για πες το αυτό το 6 ώρα που σου είπε, λέω, είχε ενδιαφέρον, για πες. Τι? Για πες για το 6 ώρα, πώς πήγε η κουβέντα εκεί, δηλαδή. Προαλήφεση. Για πιθανές μεταγραφές που μπορεί να γίνουν πλέον λόγω της μεστής κατάστασης. Ναι, ναι. Και δεχόμενο αλλαγό στο πρόγραμμα. Μεταξύ σοβαρού και αστείου. Ναι. Εντάξει, αυτό δεν είναι αστείο και σοβαρό, αυτό είναι ένα όχι. Τι 6 ώρα το πρωί είναι. 6 ώρα, φίλε, δεν υπάρχει τώρα. Σε παρακαλώ. Εντάξει. Μακριά από εμάς αυτά. Κοίτα να σου πω, ο αδελφός μου, ας πούμε, χρόνια για να πάει, επειδή είναι τραπεζικός, σηκώνεται 5 η ώρα κάθε μέρα. 5 και 4. Εντάξει, συνηθίζεται. Τι? Σηκώνεται 1,5-2 η ώρα. Όχι, φέ, δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς. Ο πατέρας μου, ας πούμε, κάποτε, τα παλιά τα χρόνια, έκανε 6 ώρα εκπομπή στον Πανόραμα, στον Αντένα, ας πούμε. Ναι. Και το έκανε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πώς το έκανε τότε, επειδή συνήθως ακούει. Μπορεί να με ενημερώσει κάποιο στιγμή ή να με προετοιμάσει αν γίνει κάτι τέτοιο. Εμείς δεν θα θέλαμε. Είναι θέμα συνήθειας, οκ. Χαλάει το βράδυ. Απλά, άμα θέλεις, άμα πες ότι έχεις 6 ώρα εκπομπή. Ωραία. Ναι. Όπου κι αν είσαι και δίπλα στο ραδιόφωνο να είσαι που λέει ο λόγος, 6 ώρα μα θα έρθεις για να κάνεις εκπομπή. Δεν γίνεται να μην ξυπνήσεις μια ώρα πριν να πιεις ένα καφέ, να ρίξεις λίγο νερό στο πρόσωπό σου. Έτσι δεν γίνεται. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι ό,τι και αλλάζει όλο σου το πρόγραμμα. Όπως θα έλεγε και ο Πάνος Ιωαννίδης, από μένα είναι όχι. Ναι, 6 ώρα το πρωί. Από μένα είναι όχι. Ευχαριστώ. Ήταν 6 ώρα το πρωί να μπαίνουμε στην Άσυρο και έπαιξε μέσω 4,5 αυτό το χώρο και υπέφερα. Πω. Υπέφερα. Πολύ κακό. Υπέφερα. Πολύ κακό. Πολύ κακό. Εγώ όταν ήταν να μπω 6 ώρα δεν κοιμόμουν στο κρεβάτι, γιατί στο κρεβάτι εγώ τα κοιμάμαι παναπάγομαι και κοιμόμουν στον καναπέ. Για να είμαι stand-by δίπλα, χτυπάει κινητό κατευθείαν, κράξ, σηκώνομαι, ντύνομαι, φεύγω. Ναι. Okay. Όχι, παιδιά. Από εμάς είναι όχι. 2-0 προηγείται ο Παναθηναϊκός. Και στο τρίτο σετ τώρα κάνει το 8-6. Ναι, τώρα είναι δεσπόζει μπροστά από την, από την τέτοια. Από τη φυσούνα εκεί, δες. Έχουν ακούσει ορθωτικές μανούλες εκεί πέρα. Έχει φύγει. Γεια σας, σπινίδες και τέτοια. Δες τώρα. Δεσπόζει, σε κάθε πλάνο είναι εκεί. Τζινάκι. Χαλάρος, χαλάρος. Παπουτσάκι, χαλάρος. Σπορτίβο. Νεσμπόλ, πόσο χρόνων? Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Τώρα κάποιον βρίσκει εκεί πέρα. Τώρα κάτι... περιμένει τον Ολυμπιακό να πάει την άλλη να κάνει σερβί. Πήγε πριν. Και. Φίλε, άνθρωπο ασφαλεία είναι. Δεν μπορεί να πει. Σίγουρα θα είπε κάτι. Καλό, σίγουρα θα ψιθύρισε κάτι, έστω και αν δεν ακουγόταν, θα ψιθύρισε για αυτόν. Σε μεταξύ, ποιο γήπεδο γίνεται? Δεν είναι ο τάφο του Ινδού, σίγουρα. Αν και δεν νομίζω ότι παίζει εκεί πάνω να κόστο βόλε κι αλλιώ. Είναι γλυφάδα. Σου λέει μεγάλο το γήπεδο, οκ, okay, εντάξει. Τάφος του Ινδού, ρε φίλε, δεν έχω πάει ποτέ. Πολύ θα ήθελα να πάω να ζω σε αυτήν την εμπειρία. Οι παλιοί έχουν πάει, βέβαια. Ναι. Αλλά εδώ και τώρα παίζουν ακαδημίες και τέτοια. Αλλά πρέπει να είναι μεγάλη εμπειρία. Έχω παίξει το κλειστό γήπεδο μπάσκετ του Χαριλάου, φίλε. Υπάρχει ακόμα. Κατά την τρία. Ο... Κατά την τρία. Ναι, ο Λάσκαρη. Ναι, ο Νίκο. Ναι, ρε φίλε. Ο Νίκο. Τότε που είχε λεφτά για έτσι, γιατί μετά. Έπρεπε να εμφανιστούν. Ναι. Δαγκώσαμε το Λοτονό. Ωραίο γήπεδο, φίλε. Ωραία εμπειρία. Και τι έκανε, κέρδισε?
Όχι, νομίζω είχαμε χάσει. Είχατε χάσει. Είχαμε χάσει. Ναι, ναι. Να κερδίζατε. Άρεσε στο χώρι. Κερδίζατε μέσα στο χώρι. Okay. Απλά, αν θυμάμαι καλά. Έπαιζε και ο Τελής. Είχαμε παίξει. Δεν θυμάμαι. Εννοώ δηλαδή. Απέναντι στην ομάδα τη καρδιά του. Χάσαμε 95-34. Κατάλαβε. Ναι. Δηλαδή, χάσαμε, ξέρω εγώ, 80-70. Ναι. Παίξαμε. Αυτό. Αυτό. Αλλά τώρα δεν. Και στο τέτοιο τη τούμπα έχω παίξει. Έχει και τούμπα ένα. Κάτω από την 2. Στα δυτικά. Πιο κλειστό είναι. Τι εννοείς? Έχει ένα κλειστό πιο. Με πολλά. Πού? Είχαμε παίξει μια φορά με τα χιλιά σε ένα τουρνουά που ήταν εκεί πέρα, θυμάμαι. Ωραία, πού? Δεν θυμάμαι τώρα, κάπου δυτικά. Κάπου δυτικά είναι εκεί, 500 κλειστά. Κοντά στη Λαγκαδά. Κοντά στη Λαγκαδά είναι τη Σταυρούπολη, άμα λες αυτό που. Α, εκείνο πρέπει να ήταν. Αν είναι από το Δημαρχείο κάτω. Και έχω βάλει... Το οποίο και αυτό ανακαινίστηκε τώρα. Και έχω βάλει καλάθια απέναντι στον Πάο γιατί παίζαμε το αντίστοιχο του Πάοκ τότε. Και αντελάθη. Μόλι με τον ευθυνδιασμό. Στην Τερμάλιτσα ο Κλάος Αθανασιάδης. Στην ποια? Κλικ. Πολωνία. Μπαράκι είναι αυτό τι Τερμάλιτσα. Πόρτα σε μαγαζί. Κρίτα κατηγορία Πολωνίας. Δέκατη θέση. Γράφει ο DSDNA. Αποκλειστικές πληροφορίες γράφει ο συνάδελφος εδώ. Πού κατήντησε ο Κλάος. Τερμάλιτσα. Πού κατήντησε ο Κλάος. Άρε Κλάος. Άρε Κλάος. Πάει ο Κίλερ. Πάει ο Κίλερ. Άρε Κλάος. Στην Τερμάλιτσα. Άρα, ούτε στη Σλάβε Κοπρίβνητσα. Θα μπορούσε να έχει βάλει 500 γκολ με τον Πάοκ, να έχει βγάλει μεσαβίδι, δεν ξέρω κι εγώ πόσα λεφτά από συμβόλαια. Ναι. Αλλά τι κάνει. Θα λέγαμε όμω ότι τον έφαγε το Μαρκίζ. Το μυαλό, φίλε. Ναι. Το μυαλό. Και το λέω γιατί πλέον έχει κλείσει και έχει αλλάξει ονομασία. Το συγκεκριμένο μαγαζί. Το μυαλό. Το μυαλό. Κρίμα. Το θολωμένο μυαλό. Έχουμε όμω. Γραμμούλα. Καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα σα. Γεια σα, κύριε Αντώνη. Γεια σας. Κάνετε. Καλά, εσεί. Να, εδώ κλαίμε για τον Κλάους. Τον επωνομαζόμενο Γουέλι Μοτέλο. Γουέλ. Α, ναι. Γουέλ Μοτέλο. Γουέλι Μοτέλος. Γουέλι Μοτέλος. Αυτό πέρυσι. Το Ξοβόλο. Το Ξοβόλο. Το Ξοβόλο με το ρολόι, το τατουάζ στο λαιμό. Το ρολόι. Όλα πρέπει να τα λέμε. Το ρολόι σταματημένο και το διάφορο. Ρολόι σταματημένο. Πραγματικά το ρολόι σταματημένο όμως. Ο ορισμός. Και ολιγικά και μεταφορικά. Ξέρεις ποιανού σύγχρονου παίκτη του ΠΑΟΚ είναι η Δαλμό Αθανασιάδης. Πιανού. Περιμένω να τον βρεις άμεσα. Του Πέλκα. Σύγχρονου παίχτη. Ακριβώς. Του Πέλκα, Όχι, πολύ, πολύ περισσότερο μυαλό, Δημήτρη. Σας. Και, εγώ, και όχι τα του άσχετα έτσι. Τα ίδια βήματα. Όχι, όχι. Μοναδικής. Μοναδικής. Δεν μου λες, έχεις δει ποτέ παίχτη του ΠΑΟΚ να κάνει πατίνι με αυτά τα καινούργια. Α, όχι, για πες, έχεις δει. Μ' αρέσουν αυτά. Ναι, ο Πέλκας. Ναι. Εντάξει, εκεί, εκεί κοντά στην παραλία ήτανε. Στο Μακεδονία Παλάς. Εκεί κοντά μένει. Στο Μακεδονία Παλάς απέναντι. Εκεί κοντά μένει. Μαζί με, τον, μαζί με έναν ακόμα, δεν το ξέρω, ένα άλλο παιδάκι ήταν. Ίδιες ηλικίες, μετά και αυτός ποδοσφαιριστής λογικά. Το οποίο βέβαια δεν είχε μέσα τέτοιο. Δεν είχαν βάλει αυτό που πρέπει να βάλεις με το κινητό. Και προσπαθούσαν δύο άτομα να κάνουν τέτοιο. Να τραυματίσεις και να χάσεις κανένα χρόνο. Και να κάνει και τέτοιο αυτό. Φαντάζεσαι, τραυματίστηκε με το πατίνι. Γι' αυτό μιλάω για μυαλό. Θυμάμαι όμως παίχτη του ΠΑΟΚ, ακριβή μεταγραφή. Δεν ξέρω αν πληρώθηκε, μάλλον δεν πληρώθηκε, αλλά ήταν ακριβή μεταγραφή τότε. Ο οποίος έκανε μηχανάκι τη βαλίτσα στο αεροδρόμιο. Βασίλης Κουτσιανικούλης. Αλήθεια. Έκανε τη βαλίτσα μέσα στο αεροδρόμιο. Κουτσιανικούλης, ο οποίος υπάρχει ιστορία, ο συγχωρημένος πατέρας του κολλητού μου που ήταν τότε πάνω στην αεροπορία στο Χορτιάτη και είχε χαθεί. Και βλέπουν σε κάποια φάση, βασικά είχα δει, είναι και πάνω στη μονάδα, ναι. Στη μοίρα εκεί πέρα τι είναι, και βλέπουν ένα Jeep BMW απ' έξω. Και ανοίγουν το παράθυρο. Ανοίγουν το παράθυρο, ήταν ο Κουτσιανικούλης και είχε κάτι πάνω στο Χορτιάτη. Τι σε κάνει τώρα, τι πώς είναι, φλάκα κάνει. Κύριε Παπαδόπουλε. Ορίστε. Το γήπεδο του Μακεδονικού δεν είναι στον Εύωσμο. Πού είναι, είναι Ευκαρπία. Ευκαρπία, τέλος πάντων. Είναι Ευ και Ευ. Ναι. Είναι Ευ και Ευ. Είναι άλλο Ευκαρπία, άλλο Εύωσμο. Έχεις δίκιο. Εκεί θα γίνει ο τελικός Άρης ΠΑΟΚ. Δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Πιστεύω ότι αν είναι κάτω, το κάνουμε στο Μακεδονικό, να το κάνουμε στο Καλοχώρι, ρε. Στο Καλοχώρι. Θα γεννηθεί. Λιτέξ Λίκη. Λιτέξ Λίκη. Έχουμε άλλα και άλλα τέτοια γήπεδα. Ωραίες προτάσεις. Στο τέτοιο. Στη Μηχανιώνα. Σάκη Πρίτα. Σάκη Πρίτα εκεί πέρα, βεβαίως. Στου Παονέ. Στρούγκα μέσα. Στου Παονέ, στον Παξέ πάνω και πέρασε μένα κοντά. Μια χαρά. Ωραία, ξύλο και πέρασε και πολύ πέτρα. Στρούγκα μέσα, φίλε. Εκείνο είναι Στρούγκα, ε. Είναι, ναι. Είναι, ναι, ναι, ναι. Όντως. Ό,τι πρέπει, φίλε. Κλουβί. Και θα περάσει και ήσυχο απόγευμα. Ήσυχο, ησυχότατο. Έχει φίλε, έξω περιοχή πάνω μη, προς τα εκεί, μια χαρά, κομπλέ. Στου πανοράματος πάνω μπορούμε να πάμε επίσης.
Έχει επιλογή. Τι το κάνουν, ρε φίλε, στο, σε ένα ουδέτερο γήπεδο της Γερμανίας, στο Φεστφάλεν, ας πούμε, στην Ντόρτμουντ. Στο Signal Iduna Park, καλό. Εκεί πέρα ο Παπάκη έχει κάνει διπλό ευρωπαϊκό μεγάλο, έτσι. Έτσι, μπράβο. Και να το γήπεδο, οι αναμνήσεις τον ευνοεί το ένα το άλλο, μια χαρά. Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Μια χαρά. Καλή ιδέα. Κάτσε να πάνε πρώτο στο τελικό Άρης και ο ΠΑΟΚ. Είναι και αυτό μια. Είναι και αυτό μια πολύ βασική λεπτομέρεια, γιατί και οι δύο πολύ δεδομένο το έχουν. Να δούμε αύριο ποια θα είναι η κλήρωση. Γιατί είναι αυτό που είπα στον Νίκο πριν. Ο ΠΑΟΚ θέλει την ΑΕΚ. Ο Άρης θέλει την ΑΕΚ. Το Λίμπρο μπαίνει πελάτη μέσα. Αυτό είναι. Ναι, ρε φίλε, εδώ πέρα. Εμείς θα σε κάνουμε πλούσιο. Καραολί και Δημητρίου. Μια χαρά, κομπλέ. Εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Την πάρικα. Και είναι αυτό που έλεγα πριν. Ο Νίκος θέλει ΠΑΟΚ. Εγώ θέλω ΠΑΟΚ. Στο τέλος θα πέσει Άρης ΠΑΟΚ. Ναι, ΠΑΟΚ. ΑΕΚ θέλουμε και δύο και θα πέσει Άρης ΠΑΟΚ. Στο τελικό για να δω το μάντολο ΠΑΟΚ που βαλάει εκεί πέρα. Αν τελικά πέσει ΠΑΟΚ, Άρης, τι θέλουμε. Άρης ΠΑΟΚ, πρώτο παιχνίδι ή ΠΑΟΚ, Άρης. Άρης ΠΑΟΚ θέλω εγώ. Άρης ΠΑΟΚ θέλει για να πάρει τα έσοδα. Για να πάρουμε λίγο κανένα φράγκο. Είπε, κατάλαβα, γιατί σου λέει μην πάω κατά τούμπα και εκείνη κανένα 2-0 εκεί πέρα και σου λέει μετά Πρώτο, μάθω ωραία, ούα και τα λοιπά, sold out, λεφτά στην τσέπη, κομπλέ. Ναι, καλά, εντάξει, συζητιέται. Κάτσε με κάνει πανετολικός κανένα 2-2 και πέρασε αυτός πέρα. Γιατί 2-1 είναι. 2-0. Με 2-0 ρε φίλε, πού να βάλω αυτή δύο γκολ, δεν βάζουν ρε φίλε στο ροδοτάμα, βάζουν τώρα δύο γκολ. Όχι, αυτό είναι η ομάδα του Ατρομήτου, δεν είναι ο Πανετολικός. Ο Πανετολικός βάζει γκολ. Άλλοι δεν βάζουν. 9 γκολ, 9 λέω, 9 παιχνίδια. Δεν έχει και πολλούς αγώνες, μόνο 8 αγώνες είναι. Μέχρι τους 10 που είναι. 9. Στους 11 αγώνες θα σταματήσει. Στους 12, στα play-off εκεί. Γιατί θα μπει. Στα play-out. Α, στα play-out, ναι, ναι. Μάλιστα. Εκεί θα σταματήσει. Γιατί λογικά. Εντάξει, το κλειάζει Βικελίδης, αδιάφορος, να μας κερδίσει. Το θέμα είναι στο τελευταίο παιχνίδι να είσαι και εσύ ψηλό αδιάφορος. Κέρδισε τη Λαμία να είσαι χαλαρός τελευταία αγωνιστική. Μην τρέχουμε πάλι. Εντάξει. Γιατί μπορεί να γίνει κανένα θαύμα το επόμενο Σαββατοκύριακο να βγάλει όφη διπλό με στην ΑΕΚ, που εγώ δεν το αποκλείω και το λέω από τώρα Τετάρτη, και να ο Αστέρας να κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Να δούμε τίποτα τέτοια έργα να γυρίζονται. Ο Αστέρας τον κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Εν τω μεταξύ, όποιος μπορεί να παίξει άσο από τώρα τον Αστέρα, καλό θα είναι να το κάνει. Και ας μην βγει, αλλά νομίζω ότι είναι ένα καλό σημείο. Πόσο είναι, κάτω πόσο το δίνει. Κάτσε σου πω τώρα, περίμενε. Να ανοίξω τη γνωστή μπλε εταιρεία. Λοιπόν, και να πάω στο ποδόσφαιρο. Super League. Λοιπόν, εδώ είμαστε, περίμενε. 2,85. Πολύ καλό. Σαχάρι. 2,85, πάρα σαχάρι. Πολύ καλό. Χι 2 τον Όφη και, και ο Όφη 8,5. 3,5. Όφι... Άσος κόβερ 1,5-3,5. Όφι 8,5, βάλει τον Χ2. Άστο. Α, κόφι. Καλά, σου λέω, θα δούμε τίποτα έργα τώρα. Μακάρι να μην τα δούμε, αλλά... Τέλος πάντων. Ευτυχώς που ακούγεται ότι η ΑΕΚ δεν είναι... Ο Όφι δεν είναι ομάδα της ΑΕΚ, ευτυχώς έτσι έχει ακουστεί, ότι δεν είναι ομάδα της ΑΕΚ. Ναι, δεν είναι. Καλά, ανεξάρτητος είναι Όφι. Είναι γνωστά. Πάντα. Είναι από τις πιο ανεξάρτητες ομάδες. Ναι. Γνωστό αυτά, είναι γνωστά, δεν χρειάζεται. Βέβαια. Στον αέρα ακούγόμαστε κιόλας. Δεν θα ανοιχτώ παραπάνω γιατί θα μπει λογικά στα playoff και θα χρειαστεί να πάμε και στο κεντρικό λέει κιόλας λογικά. Ας, δεν πειράζει. Οπότε μην τα λες. Ναι. Αυτά θα αναιωρούνται. Λοιπόν κύριε. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας κύριε Αντώνη, γεια σας. Πάμε στο τελευταίο για σήμερα. Καλησπέρα. Ναι. Τελευταίο. Άλλο πράγμα σκεφτόμουν να πω. Γιατί παίρνει πάντα κατάλληλες ώρες, ρε. Τώρα μπόρεσα, ρε, φίλε. Όχι, το μεσημέρι εννοώ, ρε Στέλιο. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω, έχεις ένα θέμα, να παίρνεις πάντα τα κάνω μπάνιο, με παρακολουθείς. Ναι, Big Brother Νίκο Παπαδόπουλε. Τι έχεις κάμερα στο σπίτι μου. Θέλω να σε βλέπω και μόνο στο μπάνιο σου, άσε με. Στο Big Brother παίρνω ένα ακόμα τελευταίο, μην καλείτε άλλο. Στο Big Brother θα πάει αδελφή φίλης μου. Άντε ρε. Ναι. Παρουσιαστής Χάρης Βαρθακούρης. Ναι. Να ξέρετε. Την πήραν, την ενημερώσαν, θα είναι εκεί. Να γίνει ο τελικός στα δύο αωράκια. Hello, Big Brother. Στα δύο αωράκια. Τέλεια. Στα δύο αωράκια, μόνο με σχολεία. Ναι, τέλεια. Μόνο Βασιλακόπουλος. Όχι, εμείς θα το πάμε ένα βήμα παραπέρα. Θα πάρουμε νηπιαγωγία μόνο και θα τα πάμε στο τελικό. Φέτος το μεταξύ δεν το γέμισε τα δύο αωράκια ούτε με σχολεία. Φαντάσου. Μέχρι και οι μαθητές γυρνούν την πλάτη στην ΕΟΚ. Το All Star στα δύο ωράκια δεν έγινε. Και το All Star και ο τελικός, ναι. Και στα δύο δεν είναι γεμάτα. Δεν είδα ούτε τελικό ούτε All Star. Λίγο είδα σε επανάληψη, λίγο All Star. Αλλά... εντάξει. Μάλιστα. Για τον Όφη, καταρχήν να σου πω κάτι.
Έλα. Δηλαδή πιστεύεις τώρα εσύ, πραγματικά κύριε Παπαδόπουλε, ότι η ΑΕΚ θέλει τον Όφη στα play-off και θέλει εμάς? Δεν είπα ότι δεν θέλει, μα δεν σου είπα να μείνεις εσύ εκτός. Όχι, η ΑΕΚ δεν είναι ότι δεν σε θέλει σαν πλοίο. Όλο εχθρούς έχετε παντού ρε παιδιά, τι γίνεται? Εδώ έχεις εσύ. Γιατί το θεωρείς? Για να σου δώσω κάτι. Ναι. Εκκρεμεί, ξέρω εγώ, μια υπόθεση του ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, ναι. Αθωωωθεί, δεν αθωωωθεί. Αφαίρεση βαθμών, ναι, δεύτερη θέση, το κίνητρο της ΑΕΚ κτλ. Ναι, οκ. Ναι, ναι. Πώς όλοι μας ενδιαφέρει εμάς. Ρε, αυτοί τα λένε, δεν το λέω εγώ, οκ. Η ΑΕΚ το λέει αυτό το πράγμα, ναι. Πώς μας ενδιαφέρει. Ναι. Εγώ σου λέω ότι τελεσυνδική απόφαση, ξέρω εγώ, όποτε τελεσυνδική. Ναι. Έτσι. Και φάει αφαίρεση βαθμών, ξέρω εγώ, 5. Ναι. Πόσους έχουν διαφορά, 11. Πώς έχετε Ρεμινέκ? Δεν το έχω. Άντε Ρεμινέκ. Είναι διψήφια όμως. Μπασκετικός είσαι. Okay. Θα πέσει μόνο ψήφιο, ναι, οκ. Okay. Αριθμός διψήφιος, πολύ της υποψήφιος. 11 λέμε. Ναι. Πάει στους 6. Ναι. Γιατί να... Για... Ποιος θα του κόψει... Ποιος δεν πήρε να βάλω να του κόψει περισσότερο? Όφι ή εγώ? Εμείς ρε φίλε. Τέλος πάντων, δείγμα είναι να κερδίσουμε για να τελειώνουμε όλες τις εικασίες. Διπλό το Σάββατο στη Λαμία, ρε. Θα πας, Νίκο? Θα πάω, ναι. Καλά. Θα πάω. 8 η ώρα. Κλείδωσε ο Άσος. Η Λαμία κατά Αγρίνιο είναι οι πιο αντιτουριστικές πόλεις. Πραγματικά. Και η Κομωτινή θα προσθέσω εγώ. Όχι, η Κομωτινή παλεύεται, οκ. Okay. Όχι, επειδή αλλά... τώρα. Καλή είναι η Κομωτινή. Τι καλή είναι. Αλλά στη Λαμία την πρώτη φορά που πήγα και ήταν κιόλας για παιχνίδι του Άρη, δηλαδή έχει δύο πεζόδρομους, κάτι αγάλματα του Άρη, όχι της ομάδας βέβαια, του Βελουχιώτη. Και αυτό και το κέντρο νοσηλέκτων. Δεν έχει κάτι άλλο. Δεν έχει τίποτα. Δηλαδή, δεν τίποτα. Τίποτα. Και πριν 2-3 χρόνια είχε μια αράχνη που είχαν εντοπίσει με θανατηφόρο τσίμπημα. Πολύ δηλαδή, αυτό, τίποτα άλλο. Σαν αξιοθέατα. Δεν είχε, δηλαδή, δεν έχει τίποτα, ρε φίλε, πραγματικά τίποτα. Και το βάλαμε το μάτι, σε παρακαλώ, 8 η ώρα. Τι 8, ρε φίλε. Δεν έχει κρύο, να έχει για να δεν θα έχει κρύο, ρε, αλλά 8 η ώρα σημαίνει καλές 3.30 θα γίνει στο πίσω. Και ήδη τρώμε ώρα από την επόμενη κουμπή, παρακαλώ. Ναι. Βάλει επίλογο, Στέλιο. Ενημερώστε με λίγο για το... Για τον μπάσκετ του Άρη, ήρθε ο κύριος αυτός. Δεν ήρθε. Ότι κάπου είδα χθες ότι είναι να γυρίσει. Δεν γύρισε. Ενημέρωσε ότι θα γυρίσει και ο Άρης λέει ότι δεν σε θέλουμε, ρε φίλε. Ενημέρωσε ότι θα γυρίσει. Ναι. Τον κάλεσε απολογία και τον περιμένει. Ναι. Αν δεν έρθει άμεσα, θα κινηθεί αναλόγως. Τι θα κάνει. Ας γυρίσει τώρα ο Μπράουν. Καλώς παίξει. Συνέλα τώρα. Κατηγορία θα τα παίξει. Άσε τώρα τις ταρζανιές. Ας το να γυρίσει. Ναι, τώρα εντάξει, εδώ που τα λέμε, δεν μας παίρνει να κάνουμε. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Πάρ' τον τώρα να έρθει να γυρίσει. Όπως θα βγει στο γράμμα, άλλο δεν μπορείς. Άστο να γυρίσει πίσω. Okay. Να σε καλά, Στέλιο, για να πάω και στο τελευταίο. Να σε καλά, γιατί έχουμε ξεφύγει. Ναι. Το τελευταίο, παρά 20 πήγε. Πάμε στο τελευταίο, μην καλείτε άλλο. Καλησπέρα. Γεια, αν είμαι τελευταίο, να το κλείσω κιόλα. Όχι. Παρακαλούμε, κύριε. Προς Θεού. Είστε δύο Νικολάδες. Ναι, ναι. Και εγώ στο καπάκι, είναι 23 είμαστε. Ωραία. Και όταν θα μιλάτε για ελληνικές πόλεις, ναι, θα σκέφτεστε λίγο. Δηλαδή, η Λαμία τώρα είπατε δεν έχει αξιοθέατα. Τι έχει? Λοιπόν, έχει δανεικούς παίχτες του Άρη. Του ΠΑΟΚ, όπως και οι περισσότερες πόλεις. Πού έχει η Λαμία δανεικό του ΠΑΟΚ? Ποιον έχετε? Έχει δανεικό του ΠΑΟΚ. Λέμε τώρα, ρε παιδί μου, τώρα θα είναι πιθανόν η μία που δεν έχει δηλαδή. Εμείς μιλάμε για τουρίστες. Με την ΑΕΚ έχει πολύ καλή σχέση. Με την ΑΕΚ έχει άρση. Λίγο μπερδεμένος. Ναι, με την ΑΕΚ έχει άρση σχέση. Ναι, με την ΑΕΚ. Δεν λέω σχέσεις, λέω δανεικούς παίχτες που έχουν μοιραστεί αφιδώς. Η φωνή σας σαν τον Γιώργο Μίνου είναι πάντως, μήπως είστε... Ναι, ΠΑΟΚ, ο οποίος έλεγε πάντα, ξέρω εγώ, ο Μεγαλομέτωχος και μετά από την ιστορία δεν τον ξανανέφερε ποτέ, σαν Μεγαλομέτωχο. Μια χαρά είναι ο Γιώργος, είναι τεράστιος. Τεράστια μορφή, Γιώργος Μίνος. Καταπληκτικός. Πώς δεν είναι, ρε, όχι, ρε, μπαμπάλαιος, εντάξει, γραφικός με την καλή έννοια, δεν κράζω εγώ, αρχαριανός, σωστό, αυτή η παλιή. Ετυχάντα μου και εγώ λίγο παλιός, όχι δημοσιογράφος, εγώ είμαι ο Τομ Γκάρτ, τους είχα πάρει πολλές φορές ρενικό, μην ξέρω να διαμαρτυρηθείς εδώ τον Παπαδόπουλο, στη ζωή σου, όχι να ξυπνήσεις πρωίς. Εσύ σου συνέβη κάτι στη ζωή σου που το πέρασες εξαπαλών ονείχων, οπότε δεν πρόκειται να ξαναδιαμαρτυρηθείς ποτέ. Πήγες 3 μήνες στρατό. Είναι έτσι, δεν είναι? Αλήθεια είναι. 29 μήνες έκανα, ρε φιλαράκι. Έτσι και να είμαι και δόκιμος δηλαδή. 28 μήνες θητεία και έφαγα και 28 μέρες φυλακή τον τελευταίο μήνα. Μπράβο. Σαν αντιπολοχαγός. Εγώ ούτε μία μέρα φυλακή. Ούτε μία μέρα. Εσύ τι φυλακή σας σβήναν κιόλας για να φύγετε νωρίτερα. Δηλαδή από τους 3.
Όλοι οι υπόλοιποι. Όχι 29 μήνες. 2,5 χρόνια και παραπάνω. Όλοι οι υπόλοιποι. Το 83 πήγα και έφυγα το 85. Η σειρά μου του ήρθε και μείωση. Τότε υπηρετούσαν 20 μήνες ήταν κανονικά και 6 μήνες παραπάνω οι δόκιμοι, πηγαίναμε στους 26, τώρα εγώ σου μιλάω για το 83, εντάξει. Λοιπόν, και τότε έπιασε και μια μείωση 3 μήνες, έτσι ξαφνική στη σειρά μου, και εγώ έφτασα εσύ ως 29, ναι, αλλά κοίταξε όμως. Ήμουνα Θεσσαλονίκη, ψιλοβίσμα, ξέρεις, 2 η ώρα το μεσημέρι. Σαν τον Νίκο στην Άσυρο, ναι. Και την άλλη μέρα, ξέρω εγώ, το πρωί, το υπηρεσιακό από κάτω, επειδή είμαι και μηχανικός στα απογεύματα στο γραφείο, καλούτσικα, δεν μπορώ να πω. Δηλαδή δεν αποκόμηκα, κύριε Γεντρά. Τώρα, για να μην τρώω και τον χρόνο. Βάλε επίλογο, κύριε Νίκο, και σε περιμένω αύριο για περισσότερα, για πες. Μια που μιλήσατε, που πήγε ο Μοσχοβίτης, φόβηξε το γήπεδο κάτω από τη Χαριλάου, είναι τη Σέντα, ρε φίλε. Εγώ 1970-72 έπαιζα παιδικό δεδομικό στον Άρη. Τρία ήταν αυτό που είχα παίξει. Μετά τη συντρία είναι σχετικά, μιλάμε σύγχρονο. Ναι. Συντρία έπαιζε ο γιος μου, τώρα είναι 20 χρονών, όταν ήταν 6,5-7 χρονών τον είχα πάει, ήταν κάτω από την τρία και μάλιστα... Σε ποια είναι δέος εκείνο το στενάκι πίσω από την τρία, δηλαδή. Ναι, ένα ακριβώς εύκολα. Δέος, όπως εγώ ήμουν μικρός ακόμα, ας πούμε, τότε, αλλά και πάλι λίγο δαγκώθηκα. Μα εκεί ήταν η επίσημη έδρα των γυναικών στο βόλι, γιατί είναι καλούτσικο. Έχει κάτι καρέκλες μέσα. Έπαιζε και το γυναικείο το τέτοιο. Στο μεταξύ, ο Θεός, ο γκάγκστερ, όταν ήρθε το 79, ήρθε εκεί στην Έντα, κάτω που είχε γύρω-γύρω, έχει και τζάμια από την μια μεριά, δεν ξέρω αν το θυμάστε, και από τη μέσα μεριά έχει δείχτη και υπάρχει ακόμα αυτό. Εκεί δεν έχω πάει κανονικό διαστάσεων, δεν είναι κανονικό διαστάσεων, αλλά υφίσταται και μάλιστα έχει και κάτι δωμάτιο από πάνω, όταν είχε το παραμανίδι σαν την Ράμα, έμενε εκεί και εμείς. Τι τσεντέρεση, εγώ που σου μιλάω το 1979 ήμουν εγώ και τότε. Να είστε καλά, κύριε Νίκο. Γιατί έχει ξεφύγαμε κιόλα, σε περιμένω αύριο για πολλά περισσότερα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Νίκο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, κλείνουμε. Έχουμε κάποια γραμμή τελευταία να πάρουμε. Δύο παρατέρα το πήγε. Θα βγάλουμε 8 ώρε. Αντί να χαίρεσαι που αυτή η εκπομπή πουλάει περισσότερα από όλε τι άλλε του ραδιοφόρου. Ο παραγωγό να κάνει εκπομπή του Πάου 24, φίλε. Περιμένουμε. Πάου 24, αύριο τη Κροπέμπτη, τα λέμε, γεια σα.